Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ειλικρινά σήμερα δεν έχω λόγια για να περιγράψω αυτό που θα γίνει. Γενικότερα εγώ δεν ισορροπώ εύκολα με καλλιτέχνες τεράστιου βεληνεκούς και εκτοπίσματος. Αισθάνομαι δηλαδή πάρα πολύ μικρός να μπορώ έστω και να μεσολαβήσω για να παρουσιάσω προσωπικότητες που έχουν γράψει στην ψυχή μας, έχουν γράψει δηλαδή μέσα στο ελληνικό βίωμα, προσωπικότητες που συνθέτουν παρησία, πατριωτισμό, αγάπη, έρωτα, δύναμη, αγωνιστικότητα και όλα τα επίθετα τα καλά που ευτυχώς η ελληνική γλώσσα μπορεί να μας προσδώσει, που συνθέτουν μεγάλες φυσιογνωμίες όπως είναι ίσως η ξεχωριστότερη, η πρώτη, η πιο αγαπημένη, ο Μίκης Θοδωράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι γίνεται, έχουμε αποφασίσει να μιλάμε για αξίες τις νύχτες στην ΕΤΕΝΑ και εσείς ξεπερνάτε τα όρια των αξιών που εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Δεν έχω πραγματικά, αισθάνομαι φοβερά άσχημα που είμαι απέναντί σας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια σας έχω απέναντι σαν ένα παράδειγμα φωτεινό έμπνευσης. Ξέρω ότι ενδεχομένως να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά πιστέψτε με ότι για μένα σε χρόνους αντιηρωικούς, σε χρόνια απαξίας, είστε το άλοθη για να πιστεύω ότι σε αυτή τη χώρα κάτι συμβαίνει. Σας παρακολουθώ από μικρό παιδάκι και δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να καταλάβω το βάθος της ψυχής σας, γιατί συνεχώς σας ανακαλύπτω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Θοδωράκη, γλυκιά μας Μίκη, που είστε άνθρωπος ούτε καν του παρόντος, ενώ έχετε ένα τρομερό παρελθόν, δεν είστε ούτε στο παρόν, είστε μονίμως στο μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκφράζοντας, πιστεύω, και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Και θα ήθελα, επειδή τα λόγια για μένα είναι φτώχεια, γενικότερα είναι φτώχεια, πόσο μάλλον όταν έχω απέναντί μου εσάς, να σας απευθύνω και να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που συμπυκνώνεται αυτό που νιώθω εγώ για εσάς. Το πεις εσύ. Ναι, εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και με τους φίλους συνεργάτες. Σαν αεροπλάνο που πετάει και κοιτάω για να με πάει σε ταξίδια που αγαπάω. Σε μια θάλασσα που ξέμεινε στη μέση και κοιτάω όλη μέρα πρώτη θέση. Σκληρό σκαρί στα κύματα αγχωμένο, μπουνάτσα στη ψυχή μου περιμένω. Μεγάλωσα με νότες που έχεις γράψει και νιώθω πως ο πάγος έχει σπάσει. Έσπασα τον πάγο με τον εαυτό μου, με έκανε να ψάξω, με έκανες το καλύτερό μου. Το ξαναλέω γιατί το τράκ δεν μ' άρεσε να το πω σωστά. Έσπασα τον πάγο με τον εαυτό μου, με έκανες να ψάξω το καλύτερό μου. Μέρος της ζωής μου σου ανήκει, με βαθιά εκτίμηση σ' αγαπάω Μίκη. Σαν σε λουλούδι πανθίζει από χώμα της άνοιξης το πιο γλυκό μου χρώμα. Σαν σε φεγγάρι που δεν έχει οριμάσει, μα είναι όμορφο λόγιο μου σου μοιάζει. Μικρό παιδί μάνας μου το γάλα, να περιμένω πότε θα έρθουνε τα άλλα. Μεγάλωσα με νότες που έχεις γράψει
βοήθησε στο νου να μη σκουριάσει. Έσπασα το πάγο με τον εαυτό μου, με κάνες να ψάξω το καλύτερό μου. Μέρος της ζωής μας, νίκη σου ανήκει, με βαθιά εκτίμηση σ' αγαπάμε Νίκη. Μέρος της ζωής μας, σου ανήκει, με βαθιά εκτίμηση σ' αγαπάμε Νίκη. Μέρος της ζωής μας, σου ανήκει, με βαθιά εκτίμηση σ' αγαπάμε Νίκη. Δεν μπορώ να πω. Είναι από τα πιο ωραία δώρα που μου κάνανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση πόσο γρήγορα το μάθαν τα παιδιά. Αμέσως. Κάνουμε τώρα καμιά τοσαριά μέρες πρόβα. Εγώ νόμιζα πως το πήραν τώρα, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη ταχεία, πώς το λένε. Μιλάτε εσείς για δώρα όταν. Όχι. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι συνηθισμένο αυτό. Εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ. Το κάνεις με πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο και πολύ. Εσύ πάντα έχεις ιδιαίτερα ταλέντο. Μ' αρέσει okay, πάρα πολύ. Δεν θέλω να. Ξέρετε, τρέμω που σας έχω απέναντί μου. Σας το λέω. Δηλαδή, το φιλοκάρδι μου δεν είναι στη θέση του. Ειλικρινά το λέω. Τέλος πάντων, η συμπυκνωμένη έκφρασή μου ήταν σε αυτό το στιχούργημα. Είστε συνεχώς ένα δώρο στη δικιά μας τη ζωή. Πιστεύω ότι εκφράζω απόλυτα όσους μας βλέπουν, όλων των αποχρώσεων, γιατί εσείς μιλήσατε και για χρώματα και για ιδεολογίες, αντιπαρατηθήκατε, δεν χαριστήκατε ποτέ σε κανέναν. Και αυτό με έκανε και εμένα να αντιληφθώ τι σημαίνει κανείς να είναι ειδωλόγος στη ζωή. Θέλω να μου επιτρέψετε να καλέσω ένα τραγουδιστή από τους συνεργάτες σας, που να μας βάλει σιγά σιγά στο κλίμα της δικιάς σας μουσικής, που να πω ότι δεν σας ανήκει πλέον και ανήκει σε εμάς. Λοιπόν, θα ήθελα όλοι μαζί να αποδεχτούμε τον Γιώργο τον Ταλάρα. Γιώργο μου, σπέβδο. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ εκ μέρους της κρατικής και δημόσιας, ας πούμε, τηλεόρασης, που είσαι εδώ πάντοτε χωρίς κανέναν δισταγμό για να υπηρετήσει το τραγούδι. Γιατί ουσιαστικά όταν συνυπάρχει κάποιος μαζί σας, νομίζω ότι υπηρετείτε το τραγούδι. Εκτός ότι ο Μίκης είναι ένας μουσικός, όπου εγώ έτυχε στη Γερμανία να ακούσω συμφωνικά του έργα σε χρόνια που οι Έλληνες ακόμα δεν είχαν πολύ καλή σχέση με τη μουσική. Νομίζανε ότι η μουσική είναι μόνο το τραγούδι κλπ. Αλλά έχουμε τον καιρό τον Ταλάρα να μιλήσουμε για το τραγούδι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι όταν πήρα την πρόσκλησή σου, εκείνο που με ρέθησε πιο πολύ είναι ότι θα ξαναβρεθώ μπροστά με αγαπημένους μου φίλους. Γιατί η ζωή μου, η καλύτερη ζωή μου πέρασε μέσα σε στούντιο, μέσα σε πρόβες και ανάμεσα σε μουσικούς και τραγουδιστές. Στα δύσκολα χρόνια της φυλακής, όταν ονειρευόμουν το βράδυ, εκείνο που με έλειπε πιο πολύ, μετά την οικογένειά μου, για να είμαι πιο υπερβολικός, είναι το στούντιο. Είναι αυτές οι αμέτρητες ώρες που με τους μουσικούς και με τους τραγουδιστές δημιουργούμε το καινούριο τραγούδι, γιατί αυτό το ένα τραγούδι δεν βρίσκεται μόνο στο μυαλό του ποιητή και του συνθέτη, πλάθεται, ιδιαίτερα το λαϊκό τραγούδι, πλάθεται με τους μουσικούς και ιδιαίτερα με τον τραγουδιστή. Ώρες ολόκληρες. Γι' αυτό και την εποχή εκείνη κάναμε ίσως και πιο πολλές πρόβες. Ώρες ολόκληρες, το πιάνω μπροστά, με τραγουδάνω στον άλλον και διαμορφώνεται τελικά το τραγούδι και το μπήσω στούντιο μέσα και το παραλάβει και η ορχήστρα με πολλές πρόβες, τότε γίνεται αυτό το θαύμα. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι από τους πιο αγαπημένους μου συνεργάτες και τραγουδιστές. Εγώ λυπάμαι γιατί την εποχή που θα έπρεπε να είμαι θα μαζί, μας χώρισε η Χούντα, η δικτατορία. Πάντως ο Γιώργος ήρθε τότε στο Παρίσι όταν ήμουν εξόριστος και άκουσε τα καινούργια μου τραγούδια και μέσα στη Χούντα, λίγο πριν πέσει η Χούντα, έκανε τα Ταλιανό τραγούδα. Ναι. Που ήταν και μια πράξη αντίσταση, γιατί ήταν απαγορευμένα.
Αυτά. Αλλά για πες Γιώργο για την πρώτη μας συνάντηση. Γιατί δεν το ξέρουν αυτοί. Πώς έγινε. Η πρώτη συνάντηση είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Όταν εγώ είμαι 13-14 χρόνο παιδί, το 1963-64, όπου πάω για πρώτη φορά με τη μητέρα μου, παρακαλώ, να συναντήσουμε τον Μίκη. Στο παλιό σπίτι της στη Νέα Σμύρνη. Θυμάμαι την πρέπει να ήταν Κωνσταντινούπολη. Εκεί ακριβώς. Ένα παλιό σπίτι διόροφο από αυτά τα ωραία της Αθήνας. Δεν μπορώ να περιγράψω. Τότε βέβαια εγώ είχα νιώσει τι είναι ο Θεοδωράκης, αλλά βέβαια σαν μικρό παιδί δεν είχα την, δεν είχα την πεποίθηση ότι θα με προσέξει. Εξάλλου είχαμε πάει εκεί για άλλη δουλειά. Είχαμε πάει για να ακούσει ο Μίκης. Όχι εμένα, αλλά να ακούσει τη δουλειά του πατέρα μου. Α, ήμουν ακόμα μικρό παιδί, δεν ήξερα αν θα μπω στη διαδικασία. Λοιπόν, από εκεί και στα τα γεγονότα τα ξέρετε. Δεν μπορούσαμε πια να επέμβουμε, σε τρία χρόνια έγινε ό,τι έγινε στην Ελλάδα. Εγώ πήγα το 72 και τον γνώρισα τον Μίκη από κοντά ως τραγουδιστής πια. Είχες πάει στο σπίτι του Μίκη μαζί με τη μητέρα σου, ε? Βέβαια. Για το ναι. Μικρό παιδί, 13 χρόνια. Θυμάμαι πάντα ότι είχες τεράστια δυναμία στη μητέρα σου. Πάντα. Δεν θα θυμάσαι ότι είχα έρθει εγώ στο σπίτι του Μαυρομαρταίων και θυμάμαι, δεν το θυμάσαι, είμαι σίγουρος. Γιατί και είδα πόσο αγαπάς τη μητέρα σου και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αγαπούσες και αγαπάς προφανώς. Υπάρχει άνθρωπος να αγαπάει τη μητέρα του. Δεν είναι. Είναι πώς εκφράζεις αυτή την αγάπη. Ο Μίκης να δεις πώς αγαπούσε τους γονείς. Βέβαια, το ξέρω. Μα γι' αυτό το... Όμως εγώ θα φύγουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε συχνά τον Μίκη στην παρέα μας, να φύγουμε από το θέμα που συζητάμε. Ακούγοντας προηγουμένως, είπε ο Μίκης ότι περάσαμε τη ζωή μας στο στούντιο, εκείνος πολύ πιο πολύ. Ο Θεοδωράκης έκανε κάτι έξω από αυτά όλα που έχει κάνει και του χρωστάμε όλοι. Του χρωστάμε σαν έθνος. Όχι μόνο ο καθένας από εμάς προσωπικά. Και πήρε κάτι ταυτί μου για ένα δώρο, διαχρονικό δώρο, το οποίο έρχεται χωρίς σύνορα και χωρίς χρονικά όρια. Έρχεται από το παρελθόν και θα πάει μέχρι όπου πάει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένα δώρο. Δεν είναι μόνο δώρο η μουσική του, είναι η σκέψη του, είναι αυτά που μας οπλίζουν καθημερινά και αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε αυτό που λέμε ανθρωπιά και το περιγράφουμε απλά με μια κουβέντα. Η ανθρωπιά θέλει και πράξη για να γίνει. Αυτός ο άνθρωπος με τη ζωή του την ανθρωπιά την έκανε πράξη. Και έτσι έχουμε ένα μέτρο. Έδωσε το μέτρο. Μα μουσικός είναι. Έδωσε το τέμπο, το μέτρο, την αρμονία, ό,τι μαγικό και τη μουσική. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος μόνος του μπορεί να σηκώσει όλα αυτά που σηκώνει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ακούνε βούρτσες και τέτοια, ούτε υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τώρα αυτό είναι μια σχέση αγάπης. Θέλω όμως να πω και κάτι πρακτικό που δεν το συζητάμε πολύ. Ο Μίκης Θεοδωράκης επινόησε μια καινούργια διαδικασία εκμάθησης τραγουδιών στους λαϊκούς τραγουδιστές. Όπως ξέρετε, οι λαϊκοί τραγουδιστές και κυρίως εκείνον τον χρόνο δεν διαβάζανε ούτε παρτιτούρες, ούτε ό,τι ξέραν, το ξέραν από το αυτή και από τη διάθεση ίσως να μάθουν. Δεν ξέρω πώς, μάλλον το κατάλαβε, ένιωσε, έκανε παρέα μαζί τους, τους αγάπησε τους τραγουδιστές. Έχετε υπόψη σας, όλοι το συζητάω να το ακούμε όλοι. Ρητορικά, υπάρχουν τραγουδιστές, υπάρχουν οι συνθέτες, οι οποίοι συνεργάζονται με κάποιους τραγουδιστές και μέσα τους, ενδόμηχα, για πολλούς λόγους τους ανταγωνίζονται. Είτε γιατί εμφανίζονται τις νύχτες και παίρνουν και πολλά λεφτά, έτσι είναι η κοινωνία, ζούμε σε ένα σύστημα τέτοιο. Είτε για άλλους λόγους. Ο Θεοδωράκης αγάπησε τους τραγουδιστές, τους λάτρεψε. Έβγαλε αποφθέγματα. Είπε ας πούμε ότι εγώ είμαι, φτιάχνω τα βλήματα, το έχω ακούσει αυτό, που είναι λέει οι Ουβίδες στα τραγούδια μου, αλλά το κανόνι, ο Μπιθικότσης της πάει μακριά. Ναι, μάλιστα. Έτσι, λέει τέτοια πράγματα κατά καιρούς και πολλά άλλα. Λοιπόν, βρήκε έναν τρόπο να μαθαίνει τα τραγούδια στους τραγουδιστές. Η επανάληψη μέχρι τελικής πτώσεως. Φράση-φράση, λέξη-λέξη. Και έτσι, το παράξενο είναι ότι τα τραγούδια του Θεοδωράκη τα βιώνουν οι λαϊκοί τραγουδιστές πολύ, πολύ, πολύ βαθιά και τα ξεχνάς όλη τη ζωή. Βάλε έναν οποιοδήποτε τραγουδιστή από αυτούς που έχουν περάσει από τα τραγούδια του Μίκη. Δεν ξεχνάει το δυσκολότερο στίχο, τη δυσκολότερη στροφή. Ολόκληρα τραγούδια, ολόκληρα έργα, κατεβατά 20 λεπτών το καθένα, τα μαθαίνουν με τις παύσεις, με τις αντιστοίξεις που η μουσική με τις παρτιτούρες και χάνονται. Οι τραγουδιστές δεν χάνονται ποτέ γιατί τους τα έχει περάσει ο Μίκης. Και όχι μόνο αυτό. Εμένα μου άρεσε να ζω με τους τραγουδιστές. Τα ηρωικά χρόνια, το 60 δηλαδή όταν πρωτόρθα, θυμάμαι ότι έζησα 6 μήνες σχεδόν μαζί με τον Καζαντζίδη και με τη Μαρινέλα. Μέναμε στο ίδιο σπίτι. Τότε δεν είχε αυτοκίνητο, αυτός είχα εγώ αυτοκίνητο και το πήγαινα βόλτα και μέσα στο αυτοκίνητο τραγουδάγαμε συνέχεια.
Επειδή ήταν και φαγάς αυτός, πηγαίναμε πάνω στο Πενιρλί στη Δροσιά και μόλις τον βλέπανε οι πόντοι, κλείναν το μαγαζί ολόκληρο και ετοιμάζαν τα Πενιρλί και εμείς τρώγαμε ένα φυσιολογικό Πενιρλί και αυτός έτρωγε μια πιατέλα ολόκληρη. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η παρέα που κάναμε, που συζητάγαμε, δεν μιλάγαμε συνέχεια για τη μουσική, μιλάγαμε για την πολιτική, κουτσομπολιά, το ένα τ' άλλο. Γνωριζόμαστε τα γνώτα μας, γιατί βλέπεις ότι ο Καζαντζίδης όταν τραγούδισε τα δικά μου τραγούδια ήταν τελείως διαφορετικός. Θα διαβάσει δηλαδή στο Σαββατόβραδο, ας πούμε, κλπ. Ενώ είχε ένα ύφος πιο πολύ ανατολικό, αυτό που τον έκανε και τον αγάπησε πολύ ο κόσμος. Εγώ προσπαθώ να τον κάνω πιο δωρικό ακόμα, τον φέρω πιο πολύ έτσι στα νερά μου. Αλλά δεν έγινε κεφαλικά. Αυτό έγινε με το συγχρονισμό. Πάλι όταν κάναμε περιοδίες, τότε την εποχή εκείνη μέναμε η μουσική 3 και 4 μαζί σε κάθε δωμάτιο. Εγώ πάντα έμενα με το μπιθικό της στο ίδιο δωμάτιο μέσα. Και εκεί με το, πάλι με τα αστεία μας, με τα καλαμπούρια, αλλά την ώρα και τη σοβαρότητα έπαιρνε και την κιθάρα. Εγώ καθόμουν στο πιάνο, τα λέγαμε. Η Ρωμιοσύνη την έκαναμε 6 μήνες πρόβα. Γι' αυτό όταν μπήκαμε στο στούντιο μέσα έγινε ένα θαύμα. Μπήκαμε με την ορχήστρα, με τον Γρηγόρη και βγήκαμε. Ούτε playback υπήρχε τίποτα. Αυτός ο δίσκος που ακούτε τώρα είναι μια και έξω. Είναι τρομερό. Αλλά υπήρχε αυτή η προεργασία. Αλλά εγώ ήθελα να έρθει να μιλήσω λίγο με τον Γιώργο τον Ταλάρα, γιατί υπάρχει μια άλλη όψη του Ταλάρα που δεν είναι γνωστή στον κόσμο. Ο κόσμος τον αγαπάει, τον γνωρίζει. Πολλοί τον θαυμάζουν και γιατί τη διάρκεια τη μεγάλη που έχει στην αγάπη του κόσμου. Γιατί όσο να είναι, ο κόσμος αγαπάει κάποιον, κατόπιν έχει κάποιος άλλος, είναι φυσιολογικό αυτό. Ο Γιώργος έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Πέραν από το ταλέντο που έχει και την έκφραση και πώς τραγουδάει, γιατί για μένα ξέρεις ο λαϊκός τραγουδιστής έχει κάτι το μαγικό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που τραγουδούν πολύ καλά. Αλλά ιδιαίτερα στο δημοτικό τραγούδι και στο λαϊκό τραγούδι, εγώ τα έχω βέβαια αναλύσει και τεχνικά αυτά. Δηλαδή ξέρω ας πούμε ότι το «Η» που θα πει ένας λαϊκός, το «Ε», το «Α», το «Ο», είναι αυτό που έλεγε ο μυθικός «ενοχλεί». Ναι, το κάνει με έναν τρόπο το «Η» που πειράζει, δηλαδή κάνει, αλλιώς το λέει ο κλασικός, αλλιώς το λέει, αλλά μπορεί να είναι άψογη η τραγουδιστή, να το λέει καλύτερα από τον τραγουδιστή τον λαϊκό. Αλλά αυτός, από το αίσθηκτό του, την ελληνική γλώσσα όλοι την προφέρουν άψογα. Ο Κατράκης έλεγε ότι αυτός που προφέρει καλύτερα την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα είναι ο Μπιθικότσης. Όταν τραγουδάει, έβγαινε και μάλιστα, εδώ τα παιδιά για να γελάσουν κιόλας, όταν κάναμε τον Επιτάφιο, είχε σαν δεύτερη φωνή τη Φήμη. Και τη Φήμη, μια λαϊκή τραγουδίστρια. Και τραγουδάγαμε το ίδιο μικρόφωνο. Δεν υπήρχε playback τότε, τραγουδάγαμε μικρόφωνο. Εγώ δίθενα την ορχήστρα εδώ, ήταν ο Χιώτης, οι άλλοι και εκεί ο Μπιθικότσης. Και σταματάει και της λέει, σταμάτα. Λέει, γιατί σταμάτα. Τραγουδάς φλούδι, της λέει. Τραγουδάς φλούδι. Και λέει, τι να κάνω, να τραγουδήσεις τραγάλι. Όταν έκανα τις πρώτες πρόβες, καθόμουν στο πιάνο και έκανα πρόβα με τη Μέρι Λίντα. Και ήταν ο Μπιθικός πιο παλιός. Και κάθεσε πλάι του Καζαντζίδη για πρώτη φορά και άκουγε τη μουσική μου και το ρωτάει, λέει, τι είναι τούτος εδώ? Και του λέει ο Μπιθικότσης, φρέσκα κουλούρια. Θα παρακαλούσα. Όχι, θα έλεγα για τον Γιώργο, μια κουβέντα να πω. Ο Γιώργος είναι από τους τραγουδιστές, ο οποίος κατέχει τη μουσική και την ορχήστρα καλύτερα από τον μαέστρο. Παίζει βέβαια ο ίδιος. Είναι μουσικός. Παίζει μπουζούκι, παίζει όλα τα όργανα κλπ. Το αυτή του είναι τέλειο. Δηλαδή μπορεί να ακούσει τα πάντα. Δηλαδή την ώρα που παίζει η ορχήστρα και αυτό είναι ότι. Το καταλάβαμε πριν. Η μουσική του, η μουσική του ξέρει να το ακούει τα πάντα. Είναι σπάνιο αυτό. Γιατί μπορεί να έχει ταλέντο μεγάλο να έχει αυτό, αλλά μην έχει αυτό το αυτή. Έπειτα, εκείνο το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για εμάς τους ευρωπαϊστές, ας πούμε, γιατί έχει εγώ... Έχει ευρωπαϊστής ο Θεοδωράκης. Όχι, κοίταξε... την έννοια της ακαδημαϊκής γνώσης είναι εντάξει, εγώ επεμβαίνω εγώ γιατί... Εγώ τους δρόμους, τα παιδιά τα δικά μου, ο Λάκης και ο Κωστάκης, δεν θέλησαν να μου παίξουν ποτέ δρόμους. Θεωρούσαν... Ο Καρνέζης και ο Παπαδοπρόθεσης. Ναι, ότι είναι ανατολίτικο. Ναι.
και τους δρόμους που τους δίδαξαν στο σπίτι ερχόταν ο Γιώργος Νταδάρας και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ιδιαίτερα ο Γιώργος, και έχω κάνει τετράδια, λέω τετράδιό μας, Γιώργος Μίκης. Και μέσα έχω καταγράψει όλους τους δρόμους, δεν τους ξέρω εγώ τους δρόμους. Κάποτε στον Οροπό προσπάθησα να εξηγήσω την αρμονία των ρεμπέτικων τραγουδιών με τον κλασικό τρόπο, ναι, και δεν έβρισκα άκρη. Διότι ο τρόπος που λέμε, η κλίμακα, εμείς στην ευρωπαϊκή κλίμακα έχουμε, λέμε, η πρώτη βαθμίδα, η πέμπτη βαθμίδα, η τέταρτη βαθμίδα, όπως λέμε, ο βασιλιάς, αντιβασιλιάς, πρωθυπουργός και δες. Αυτά τα ξέρω, Γιάννης, γιατί είναι και ενώ στους δρόμους, αλλάζουν. Δηλαδή βλέπεις αλλού το βασιλιά, αλλού δεν έχουμε βασιλιά. Και αυτοί οι δρόμοι ήταν ο Γιώργος. Αλλά ξέρεις, ένα τραγούδι περνάει ένας δρόμος. Πες κανένα όνομα ένα δρόμος, πες το. Νιαβέντε. Και λέει μια βέντ, αλλάζει το δρόμο και γίνεται ουζά, Σαμπάχ, όπως λέει Παμπάχ. Είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτό λοιπόν η τελειότητα που έχει, ας πούμε, η μουσικότητα που έχει, τα ψυχολογία όλα αυτά κλπ, δημιουργούν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια συμπληρώνεται και με την μεγάλη του έτσι φροντίδα απέναντι στο κοινό, να είναι τέλεια η ορχήστρα, κουρδισμένη απόλυτα στα ηχητικά του, όλα αυτά. Αν ήταν μαέστρος ο Γιώργος, θα μπορούσε τώρα, αν δεν τραγουδήσει πια, να γίνει ένας μαέστρος και να είναι καλύτερος από όλους. Αυτό εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και καταλαβαίνει καλύτερα αυτό που τραγουδάει και προσαρμόζεται. Γι' αυτό και ο Γιώργος περνάει από ένα έδος στο άλλος με μεγάλη ευκολία. Και περνάει και το επιβάλλει κιόλας. Κάποτε έκανε τους ελληνικούς Έλληνες να είναι ναι, Λάτινοι, σου λέει. Μετά, ό,τι θέλει κάνει. Να μου επιτρέψετε να κάνουμε και την εισαγωγή στη μουσική σας, γιατί εγώ πιστεύω ότι εσείς πέρα θα από αυτό... Θα μιλήσω για τους καλεσμένους. Θα μιλάς για μένα, αλλά εγώ δεν χρειάζομαι. Ξέρετε, στο δικό σας το εκτόπισμα, εκτός από τις ιδέες σας και την ιδεολογία σας, εγώ νιώθω ότι υπάρχει ο ήχος και τα χρώματά σας. Δηλαδή και όλα είναι αλληλένδετα, έχετε χρώματα μέσα στους ήχους. Και θα ήθελα να ξαναμπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε και να απολαύσουμε τη μουσική σας. Γιώργο, ναι. Σηκώνω το χέρι πρώτα. Εσύ, παρακαλώ, παρακαλώ. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Στην θέση που ούτως ή άλλως του πάλκους που σου ανήκει. Βεβαίως, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή φωνή. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο. Ευχαριστώ που ήρθε, Γιώργο. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο για εσείς που έχετε μια ακαδημαϊκή σχέση με τη μουσική, γνωρίζετε τη μουσική και τα θεωρητικά της και είστε δυτικοσπουδαγμένος, γιατί όχι, πόσο δεν υποτιμήσατε ποτέ την αξία του λαϊκού, όχι της εκμετάλλευσης του λαϊκού, που είναι αυτό το χιδαίο λαϊκίστικο, αλλά πόσο αγκαλιάσετε τους λαϊκούς τραγουδιστές που ήταν ουσιαστικά αμόρφωτα, δηλαδή απέδευτα με την έννοια αυτή, άτομα, αλλά που... Είχαν μια σοφία έμφυτη διαφορετικά, που εξισορροπούσε την ευρωπαϊκότητα. Μάλιστα. Εγώ έβλεπα ένα ρεμπέτικο τραγούδι, μπορούν να ήταν εξίσου ωραίο με ένα τραγούδι του Μότσαρτ ή του Μπαχ κλπ. Ναι. Δεν είχα καμία διαφορά. Ίσα-ίσα η ζυγαριά έκλεινε πιο πολύ στους δικούς μας, στους λαϊκούς συνθέτες. Ναι. Όπως επίσης θα ήθελα να κάνουμε το εξής, μην με θεωρήσετε θρασί. Ξέρετε, κάποτε μιλούσαν για τον Θοδωράκη και για τον Χατζηδάκη. Αυτό που εγώ αναρωτιόμουν και αναρωτιέμαι, τη διαφορά στο σέρβις που είχατε. Δηλαδή, άκουγα την μεγαλωστική τάξη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Δημήτρη Χόρν, στρατηγούς, να μιλάνε για το Θοδωράκη και άκουγα για τον Χατζηδάκη και άκουγα το λαό να μιλάει για τον Μίκη Θοδωράκη. Μου έκανε μεγάλη, ήταν η ψήλια που μπήκε στο μυαλό μου για να δω τι σημαίνει αγωνιστής καλλιτέχνης. Ήταν και μια επιλογή του Μάνου. Ο Μάνος ήθελε η Άγη να είναι αστός κλπ. Αλλά βέβαια σαν παιδί και ήταν αγνός και πολύ λαϊκός και ο ίδιος. Ήθελε να φύγει λίγο και από την μιζέρια και ήθελε το άρσε το καλό κουστούμι, το καλό φαγητό. Ήταν νομίζω αστός, αλλά εσωτερικά έμενε πάντα ένας, γι' αυτό και είναι και μεγάλο συνθέτης. Αλλιώς αν ήταν λαϊκός δεν γινόταν ποτέ. Βέβαια. Πρώτη, να μου επιτρέψεις να σας πω το εξής. Από την ελάχιστη εμπειρία που είχα απέναντι μου και είχαμε έτσι γνωριστεί, δεν του άρεσαν τα λαϊκά τραγούδια τα δικά του που έγραφε. Δηλαδή θεωρούσε ότι τα καλά του ήταν τα συμφωνικά του έργα και πιο... Ήταν το κόμπλεξ του αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Γιώργο Νταδάρα.
Αδερφός.
αναφορέ στην εξωγηλό, οπότε στο ελληνικό και οπότε στο πληθυντικό. Η διάθεσή μου, ο υπέρμετρο σεβασμό και αγάπη που σας έχω, με κάνει να μιλάω στο πληθυντικό και θα το κρατήσω. Ενώ είστε ένας άνθρωπος που έχετε πολλά να πείτε για τη ζωή σας, απλόχερα ανοίγετε την καρδιά σας και εκφράζετε για τους συνεργάτες σας, έτσι που μέσα από αυτή τη διαδικασία πάλι σας καταλαβαίνουμε. Ειλικρινά. Και εγώ ξέρετε τι με κάνει και με ξητάρει πολύ και με κάνει να νιώθω αισιόδοξος. Όπως σας είπα, ότι σας σκέφτομαι ειλικρινά πολλές φορές όταν βλέπω την απαξία να κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και παίρνω ανάσες. Με κάνει να νιώθω όμορφα που υπάρχουν νέα παιδιά, δηλαδή μωρά, και τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να καλέσω ένα τέτοιο παιδί να έρθει κοντά μας. Η Μαρία Λέλα, να έρθει η αγαπούλα μου, να έρθει το κοριτσάκι εδώ που ήρθε ειδικά για εσάς, σας περίμενε. Έλα γρήγορα. Να δείτε πώς φωτίζετε και τις καινούργιες γενιές. Λοιπόν, έλα εδώ αγαπούλα μου. Λοιπόν, εδώ κοντά και ακαπέλα, χωρίς συνοδεία. Α. Έτσι, πάμε. Άμα δείτε τον τόνο, παίχθηκες μαζί σας. Ένα μη. Πάμε. Του μικρού βοριά παραγγείλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτοφύλλο και το παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει. Στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλές, γεια σας η κάμπη και η ξανθή γυαλί, γεια σας η όρκη, η παντοτινή. Με πνίγει το παραπονό, γιατί στον κόσμο αυτό μα τα καλοκαίρια τα ζήσα και έφτασα στο χειμώνα. Να σε φιλήσω. Έλα να σε φιλήσω. Είναι τρομερό. Μπράβο σου. Σε ευχαριστώ γλυκιά μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και πάντα να τραγουδάς έτσι. Μας εμπνέεται. Και εμπνέεται ακόμη και τα μωρά όπως είδατε. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έτσι νιώθουμε ότι η κληρονομιά είναι, την κουβαλάμε. Και αυτό που με κάνει πάλι επίσης να σας θαυμάζω είναι η συνύπαρξη. Η συνύπαρξη, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είστε ένας καλλιτέχνης. Είστε ένας καλλιτέχνης, ένας πολιτικός. Πολίτης. Ένας πολίτης, βέβαια, πολίτης με την έννοια την αρχαιοελληνική. Αβίαστα είπατε κάποια στιγμή ότι θεωρείτε μεγαλύτερο επαναστάτη, που δεν περίμενα να το ακούσω από το στόμα σας, τον Ιησού Χριστό με την έννοια της το αγαπάτε αλλήλους. Μεγάλη επαναστατική αρχή αυτή. Η αγάπη είναι το επαναστατικότερο. Ναι, βέβαια. Και το κάνει και θεωρία και πράξη. Την εποχή εκείνη μας σημάδεψε πραγματικά. Είναι τρομερό. Ναι. Και πώς είναι δυνατόν να έχετε συμπάρξει με τόσες μεγάλες προσωπικότητες, μεταξύ άλλων προσωπικότητες που έχουν γίνει σύμβολα πια, άσχετα αν έχουν γίνει και μπλουζάκια όπως ο Τζε Κεβάρα, όπως ο Φίντελ Κάστρο,
όπως ο Σαλβαντόρ Νταλί. Και αυτό που με κάνει επίσης να νιώθω καλά μαζί σας είναι η αγάπη στους γονείς σας, η τεράστια αγάπη στους γονείς σας, στον αδερφό σας και στην οικογένειά σας βέβαια, που εσείς μας έχετε χαρίσει και παιδιά και εγγόνια και λοιπά και λοιπά, και συνεχίζετε το Βασίλειο Θοδωράκη. Να κάνω ένα μικρό μνημόσυνο για τους γονείς μου τώρα, να καταλάβω βεβαίως τη σχέση με τους γονείς μου και πόσο παρανοϊκή ήταν. Όταν στην Κρήτη οι γονείς μου μένανε σε ένα χωριό έξω από τα Χανιά, τον Γαλατά. Και όταν πήγαινε εκεί, γιατί ο πατέρας μου διώχθηκε εδώ ως πατέρας του Ελασίτη, όπως είπαν, έχασε τη δουλειά του, ήταν διευθυντής στο Υπουργείο και πήγε εκεί στο χωριό και δικηγορούσε στα Χανιά. Λοιπόν, φύτεψαν δέντρα και φύτεψαν και ένα κυπαρίσι. Εγώ ήμουν φυλακή τότε και λέει αυτό είναι για το Μίκη. Μεγαλώσει όσο θα είναι στη φυλακή και ελπίζω να ψηλώσει όπως θα ψηλώσει και αυτός. Έχω συνδέσει λοιπόν το κυπαρίσι με μένα. Ναι. Συνέπεσε λοιπόν, πρώτα είναι καταπληκτικό αυτό. Την 26 Μαρτίου ήταν η μέρα δύσκολη για μας, γιατί μας μεταφέρανε από ένα τάγμα σε άλλο και μας χτύπησαν. Εκείνη τη μέρα είχε θύελλα κάτω στην Κρήτη. Μάλιστα. Από το τέταρτο στο πρώτο τάγμα, έτσι. Πρώτο τάγμα, στο πρώτο τάγμα, το θυμάσαι. Ναι. Και η δική μου βγήκαν έξω, όπως κάνει σήμερα η καταιγίδα η μεγάλη, μέσα στη νύχτα και σκέφτηκαν το κυπαρίσι. Σου λέει, το παιδί μας είναι στη Μακρόνησο, περνάει δοκιμασία. Το κυπαρίσι. Και πήγαν όλη τη νύχτα και κρατάγανε πατέρα και μάνα μου το κυπαρίσι να μην το πάρει ο αέρας. Μην ξεριζωθεί, είναι τρομερό. Ναι, ναι, ναι. Και την άλλη μέρα, χωρίς να ξέρω τίποτα, πήρε ο πατέρας μας από πιο κάραβο, μάλιστα εκεί εξόκυλες στην Σαντορίνη, πήγαν σε άλλο, ήρθε στην Αθήνα και από εκεί, λόγω του ότι είχε έναν αρχηγός αστυνομίας, πολύ φίλο του, πήρε άδεια για να έρθει στη Μακρόνηση. Και όταν ο πατέρας μου ήρθε στο Λαύριο, εμένα με είχαν φέρει με φορείο και ήμουν κάτω του, εγώ τον έλεγα και δεν με γνώριζε. Μάλιστα. Λέω, αυτά τα πράγματα δένουν τόσο πολύ, γιατί δίνουν μια άλλη διάσταση στην αγάπη των γονιών. Και μπορώ να σου πω ότι όταν πέθανε ο πατέρας μου, ο οποίος μάζευε όλα τις κριτικές κλπ, αισθάνθηκα ότι δεν έχω πλέον λόγο να συνεχίσω τη μουσική και να κάνουν κάτι, εφόσον δεν υπάρχει πλέον ο πατέρας μου. Είναι τρομερό αυτό που λέτε. Έχω διαβάσει επίσης σε συνέντευξη που είχατε δώσει στο συνεπώνυμό σας, στον Σταύρο του Θοδωράκη, ναι, που σας αγαπά και σας εκτιμά, το οποίο εξέδωσε σε βιβλίο. Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Μεταξύ άλλων, ότι εσείς γνωρίσατε και τον Βενιζέλο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος, ναι, που δεν σας άφηναν να τον προσεγγίσετε και εσείς ουρλιάζατε, λέτε χαρακτηριστικά, ναι, Να πάτε να το γνωρίσετε. Να φάω μαζί μάλλον. Ναι, ναι. Και όταν αυτό σας πήρε στην αγκαλιά του, να το πω εγώ, εσείς. Ναι, ναι. ο κύριος Θοδωράκη τον κατούρισε τον Βενιζέλο. και θεωρώ πραγματικά αυτή την κατάσταση πολύ συμβολική για τη μετέπειτα εξέλιξή σας ως πολιτικών. Και την εξέλιξη του Βενιζέλου. Και την εξέλιξη του Βενιζέλου. Γιατί έχασε τις εκλογές τότε. Πρέπει να φυλάγονται οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, να μην κρατάνε στην αγκαλιά του, γιατί μπορεί να. Όπως νομίζω, αν θα μου, επίσης το συνηθίζω, αν είχαμε ένα λεύκομα και γράφαμε όπως γράφαμε στα μαθητικά μας χρόνια, τι εστί έρος, τι εστί φιλή κλπ, τι εστί Θοδωράκης, εγώ θα βάζα αυτή τη φράση που λέει ότι στη γεύση των πορτοκαλιών αισθάνομαι, δεν το είπα καλά, ότι στα πορτοκάλια αισθάνεστε τη γεύση των προγόνων σας. Ναι, ναι. Το θεωρώ δηλαδή κορυφαία φράση, να αισθάνεται κανείς όταν τρώει ένα πορτοκάλι ότι αυτό το πορτοκάλι έχει βγει από μια τέτοια γη με τους συγκεκριμένους προγόνους και να το αντιλαμβάνεσαι στη γη. Ναι, αλλά είναι μακάβριο αυτό, αλλά είναι επιστημονικός, είναι μακάβριο. Ναι. Γιατί λένε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι δισεκατομμύρια μόρια. Βέβαια. Και τα οποία βγαίνουν από τον τάφο, αυτό βγαίνει. Και πηγαίνουν στο σύμπαν, πραγματικά. Και σκέφτομαι εκεί που είναι το νεκροταφείο στην Κρήτη, είναι οι πορτοκαλιές. Και οπωσδήποτε τα μόρια των συγγενών μου περνάνε από τις πορτοκαλιές του Τάμφη.
Αγαπάει πάρα πολύ. Πραγματικά σας αγαπάει και συνεχώς τραγουδάει τα τραγούδια σας με το δικό του ιδιότυπο τρόπο που κουβαλάει και αυτό στην έκφρασή του την παράδοση των λαϊκών τραγουδιστών και να μου επιτρέψετε να πω των μεγάλων τραγουδιστών και το χαρακτηρίζει σεμνότητα και έτσι ένα εύρος λαϊκός. Είναι θα σου πω το όνομά του. Ο Τερζής. Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης ο Τερζής. Παρακαλώ θερμά να ευελπιστούμε τον Πασχάλη. Σε ευχαριστούμε Πασχάλη. Ναι. Δεν σηκώνουμε. Τι ωραίος. Ξέρεις, μ' αρέσει που ακόμα και στις πίστες τις λαϊκές, τις πίστες που κανείς βγαίνει για να διασκεδάσει και να ψυχαγωγήσει τον κόσμο, ο Πασχάλης τραγουδάει και τώρα τραγούδια του Μίκη του Θοδωράκη. Μα ο Μίκης δεν έγραψε μόνο πολιτικό τραγούδι. Βέβαια. Έγραψε και ερωτικό. Βέβαια και το ερωτικό τραγούδι, κατά την άποψή μου την ταπεινή παρουσία του Μίκη, δυσκολεύομαι να εκφράσω απόψεις. Πιστεύω ότι ο τρόπος που γράφει κανείς ερωτικό τραγούδι το καθορίζει αν είναι πολιτικό ή όχι. Ασφαλώς. Γράψα και Ζεμπέκι όμως. Και Ζεμπέκι, καμός. Έτσι, καλά Ζεμπέκι. Καλά Ζεμπέκι. Και πιστεύω τώρα στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι τραγούδισε μαζί με την Κλικερία. Ναι. Είναι από τα ερώτερες εκτελέσεις που έχουν γίνει. Φυσικώς δεν κυκλοφόρησε, αλλά εγώ το έχω και το ακούω, αλλά νομίζω πρωτομαγιά θα τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να κάνεις τα άπαντα Ζεμπέκη κατά δικά μου. Όλα. Τα άπαντα Ζεμπέκη, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Με τον Πασχάλη έχουμε άλλη σχέση, ιδίως με τον πατέρα του κλπ, διότι στις γειτονιές εκείνης της Θεσσαλονίκης, να, δεν το ξέρω αυτό. Που έζησε, ναι, εγώ ως πρόεδρος του Λαμπράκηδων, είχα τις πιο στενές σχέσεις. Κομμουνιστής ο πατέρας του, δηλαδή. Και η πρώτη μας γνωριμία έγινε πριν 27 χρόνια, όταν ήρθατε στα Ηλίσια τον κινηματογράφο και τρύπωσα δίπλα του. Ήθελα δίπλα να πάω στο Μίκη και με χάιδεψε. Μετά από πολλά χρόνια το είχα πει εγώ σε ένα ραδιόφωνο και όταν συναντηθήκαμε για τις πρόβες, μου λέει, έλα να σε ξαναχάιδεψε. Νομίζω σε αυτό το χάδι, δεν ξέρω, αυτό το χάδι κάπως εγώ τουλάχιστον το ακούω. Εσύ δεν έχεις πάλι άλλα να σε χαϊδέψω, τι να σου χαλέψω. Εντάξει, εγώ. Εγώ το ένιωσα και... Ναι. Ναι, αυτές ήταν οι ηρωικές συναυλίες, διότι ξέρεις, εγώ δεν είχα καμία διάθεση να κάνω ηρωικά πράγματα. Αλλά η αστυνομία με έκανε ήρωα. Δεν άφηνε να μπει ο κόσμος μέσα. Ναι, ναι. Σε εκείνη την ειδικά τη συναυλία, ξέρεις, ήμουν και βουλευτής. Βουλευτής και θυμάμαι την προηγούμενη μέρα, επειδή θα πήγαινα και μου λένε, μην έρθεις απάνω, λέει, διότι η αστυνομία απαγορεύει τη συγκέντρωσή σου, τη συναυλία σου και θα γίνουν έκτροποι. Και θυμάμαι, ήμουν στη Βουλή, ήμουν βουλευτής και μόλις είδα τον Παπανδρέο τον Γεώργιο, πήγα εκεί. Και αυτός με αγαπούσε πάρα πολύ πάντοτε. Αμέσως του είχα κάνει δώρο του Άξιο Νηστή, το δίσκο. Και μου έστειλε και ένα γράμμα με το ίδιο περιεχόμενο θα σας πω τώρα. Του λέω, κύριε πρόεδρε, λέω, θα αρχίσει να λέω πειράτε, λέω το νέο μου δίσκο. Λέει ποιο, λέω το Άξιο Νηστή, του λέω το Άξιο Νηστή. Άξιο Νηστή. Το άξιο νεστή σου, ανάξιο να κάθεις εκεί πέρα κάτω με τους κομμουνιστές. Του λέω, κύριε πρόεδρο, με θίγετε, λέω, αυτά είναι θέματα ιδεολικά, δικά μου, τι να κάνω, εγώ τους αγαπώ, αλλά αυτό θα... Και του λέω, έτσι και έτσι, λέω, θα πάω στη Θεσσαλονίκη και με απειλούν, θα με αυτό να κοιτάξετε, λέω, δεν θα... Ήταν πρωθυπουργός αυτός. Και φώναξε τον υπουργό, ήταν ένας κριτικός. Υπουργός Δημοσίας Τάξης και λέει, κοίταξε, λέει, θα πάει απάνω, τίποτα όμως. Δεν μπορούσα ούτε εγώ να μπω μέσα. Το θυμάσαι αυτό, τι ήταν γύρω-γύρω, ήταν δύσκολα αυτά.
σωστά βλέπαν, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ήταν, τα τραγούδια μου δεν είχαν πολιτικό περιεχόμενο. Μάνα μου και Παναγιά έλεγε ο Πυθικός. Μαργαρίτα Μαργαρό. Κατάλαβες. Και αυτά φοβόταν. Γιατί οι πράξεις, αυτά που λες και εσύ, το δικό μου το πιστεύω, το κοινωνικό, ο πολίτης, ο δράκης που ενδιαφερόμουν, για τα πάντα τους φόβιζε. Έτσι. Και απαγόρευαν τις συναυλίες. Σε αυτό το μέσα ήρθε από τους γονείς του εκεί απάνω και εγώ χτιμούσα πάρα πολύ τα παιδιά, ιδιαίτερα που περνάγανε μέσα από όλη τη διαδικασία αυτή. Ήταν φωτιά πραγματικά. Και τα χάινευα τα παιδιά. Έτσι. Να πω κάτι. Την εποχή, τη μέρα εκείνη, ήθελα να πάω εγώ λουλούδια στο Μήκη. Δεν είχαμε λουλούδια στο σπίτι, είχε η μάνα μου μία γλάστρα με βασιλικό. Και την παίρνω και λέω, θα τον πατέρα μου, τον πάω στο Μήκη. Όχι και βασιλικό, ρε, στο Μήκη, μου λέει. Όχι βασιλικό στο Μήκη. Τι ωραίο, μυρίζει ωραίο όμως. Τι είναι ο Μήκης για σένα, ξέρεις, γιατί ρωτάω τώρα, ας είναι και παρόν, ξέρεις τι το ρωτάω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που χρόνια και το ασκείς με πολύ ευγένεια το επάγγελμα του τραγουδιστή, με τη συνείδηση. Δηλαδή, έχω διαβάσει και λες ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ στο πάλκο, να βλέπω τους ανθρώπους από κάτω. Ο Μήκης, τι ρόλο παίζει? Ο Μήκης δεν έπαιξε ρόλο μόνο. Την ώρα που διασκεδάζουν οι άλλοι στο σήμερα. Στο πάλκο υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ώρες που θέλει ο κόσμος να ακούσει Μήκη. Ναι. Δηλαδή αφού χορέψουν, τραγουδήσουν κτλ. Και επειδή εγώ συνηθίζω αργά να τους λέω τώρα καθίστε να τραγουδήσουμε παρέα. Είναι, αν θες, μια πονηριά δικιά μου για να ξεκουραστώ. Οπότε αρχίζω ένα τραγούδι του Μήκη, λέω τις δύο πρώτες φράσεις και μετά συνεχίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Είναι έτσι, ηρεμούν τα πράγματα. Μια κατάσταση τρομερή. Και θυμόμαστε, ταξιδεύουμε, θυμόμαστε τα νιάτα μας, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό. Και πώς τον έχουμε όλοι ή θελημένα ή άθελά μας εκμεταλλευτεί. Κάποτε εγώ πήγα σε ένα, να μου επιτρέψετε να σας πω, σε ένα αναψυκτήριο πριν χρόνια να τραγουδήσω στην Κρήτη. Δεν είχα πει τίποτα. Μου λέει, στείλε κάποιες φωτογραφίες. Ευχαρίστως. Για να βγάλουμε αφίσες. Στέλνω τις φωτογραφίες. Και πάω και κατεβαίνω στο Ηράκλειο και βλέπω τεράστιες αφίσες με τη φυσιογνωμία μου και βγάζω ο Γιάννης Ζουγαρέλης, ο τραγουδιστής του Θοδωράκη. Για να πουλήσω. Έτσι, μιλάμε, λέω, αν είναι δυνατόν, εγώ δεν το είπα ποτέ στη ζωή μου βέβαια, στο ρεπερτόριο μου είχα κάποια τραγούδια. Αλλά αυτός, λέω, πόσοι άνθρωποι μπήκαν σε αυτή τη δεκαετία. Δεν σε έφερε και σαν η μαμά σου να σε ακούσει στο σπίτι. Μα το κακό είναι ότι, μακάρι, μακάρι. Κατά καιρούς βάζουμε τραγούδια μέσα και λένε, α, αυτός τραγουδάει και Θεοδωράκη, είναι καλός. Ναι, 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 ναι. Τραγουδάει Θεοδωράκη. Μάλιστα. Τι θα μας πεις? Ό,τι θέλετε. Θα θυμηθούμε μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια του Μήκη. Θα προσπαθήσουμε να τραγουδήσουμε. Και... τι να πω, νομίζω δεν προσπαθείς και πάρα πολύ για να τραγουδάς. Βεβαίως. Και σε μπέτικο θα πούμε και το παράπονο που σας αρέσει. Α, το παράπονο, ναι, ναι. Το λέει πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ. Μέχρι, θα ήθελα να σας πω κάτι. Δεν έχω καμία διάθεση να σας προκαλέσω. Είχα έρθει σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που είχατε κάνει στο Καρεσκάκι, που ήταν τρομερή συναυλία. Λίγο χαμός. Λοιπόν, από μεταξύ άλλων ήρθα με κάποιες φίλες μου. Ξέρετε τι συνέβη? Μία, με τη μία, ξέρετε, να πω ερωτοτροπούσα, την ήθελα. Και την έχασα. Γιατί της αρέσατε εσείς πάρα πολύ. Δεν μου τη σύστησα. Ένα, ξέρετε τι, μου κάνει, να σας πω, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η σχέση που είχατε με τις γυναίκες. Όχι η σχέση με τις, λέω, και οι γυναίκες με εσάς, σας λάτρευαν. Και... Δεν πήρα χαμπάρι, δεν το λέτε. Α, μην το λέτε. Μου το λένε, αλλά δεν το... Πραγματικά ξέρετε πόσες γυναίκες σας αγαπούσαν πέρα από τα όρια, τα καλλιτεχνικά και τα πολιτικά σας, ως άντρα. Είναι... Και για μένα αυτό είναι ιδιαίτερο, γιατί οι γυναίκες πάντα κρίνουν και αποφασίζουν σωστά. Εμένα τρία πράγματα μου αρέσει στη ζωή μου. Και θα πω με τη σειρά που μου αρέσουν. Η γυναίκα, η θάλασσα και η μουσική. Όλα θηλυκά. Όλα θηλυκά.
γύρισα γυμνός. Εγώ βαδίζω μόνο. Ο σπαραγμός και σπίτι μου ο πόνος. Μου γίνε ρούχο ο σπαραγμός και σπίτι μου ο πόνος. Συμβολικά από την νεότατη γενιά. Έλα εδώ, έλα εδώ, μωράκι μου, έλα εδώ, πάρε αυτό, πάρε αυτό. Έλα εδώ, Μαριαλένα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μαριαλένα. Για πες. Μαριαλένα. Μαριαλένα, βέβαια. Πολύ ωραία. Μαριαλένα και βέβαια είναι μαθήτρια σε μουσικό... στο γυμνάσιο της Παλίνης. Και να ξέρετε ότι διδάσκονται δικιά σας μουσική. Και την τραγουδάνε σε όλα τα μουσικά γυμνάσια. Υπάρχει ένα στην Παλίνη, υπάρχει άλλο ένα στο Ήλιον. Είναι καλά σχολή αυτό. Ναι, βεβαίως, γιατί μαθαίνουν και λαϊκά όργανα, μαθαίνουν και. Ναι. Τι, πες, τι μαθαίνεις. Εσύ τι μαθαίνεις, εσύ τι κάνεις, ποιο έργο μου κάνεις. Κάνω καμπανάκι. Ναι. Δώστε μου να μην σας ελοπίσω. Υποχρεωτικά ταμπουρά και υποχρεωτικά πιάνω. Τα ταμπουρά σου λέμε ταμπουρά είναι δηλαδή σαν μεγάλο αυτά τα. Από τα ανοιχτά. Τρίχορδο, επί δύο χορδές δηλαδή, εξάχορδο. Είναι κάτι μεταξύ σάζι και μπουζούκι. Είναι και λίγο δύσκολο αυτό, ε. Βέβαια. Μπράβο. Αλλά μαθαίνουν την παραδοσιακή μουσική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι τώρα ακούγοντας τον Πασκάλ να τραγουδάει, άκουγα ας πούμε τα μυρολόγια, τα μανιάτικα στη μουσική σας, άκουγα τον πόνο, την ελπίδα, το αύριο. Ξέρετε τι με κάνει να με διαφοροποιεί σε σχέση ως αποδέχτη μουσικό, αποδέχτη άνθρωπος που ακούει και ψάχνει, ότι έχετε μια περηφάνεια στη μουσική σας. Δηλαδή εσείς το αμάν. Δεν είχατε ποτέ πολύ καλή σχέση με το Αμάν. Όχι. Ναι. Είχατε πάρει τις αποστάσεις. Είμαι υπέρ των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ναι, αλλά... είμαι για την τουρκογυφτιά, δεν μ' άρεσε καθόλου.
Άλλωστε και στην Τουρκία, νομίζω τότε είμαι φίλος πολύ του Λιβανελή, που είναι σπουδαίος συνθέτης Τούρκος και κάνουν και μεγάλο πόλεμο εκεί. Πρέπει να πούμε ότι εκεί η εισδοχή, ας πούμε, του γυφτο-ροκ είναι λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Εδώ μας έπληξε πιο πολύ. Μάλιστα. Στην Τουρκία είναι πιο μεγαλύτερη αντίσταση, ίσως, από ό,τι είναι εδώ. Μάλιστα. Από το λεγόμενο γυφτο-ροκ. Εμείς είχαμε ωραία παράδοση, ωραία. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω πώς τα αυτιά του κόσμου. Ίσως η κατανάλωση του αλκοόλ, τα λουλούδια, το ένα το άλλο, δημιούργησε ένα είδος άλλος μουσικής. Ένα από τα κακά που έχω κάνει εγώ είναι ότι λόγω του Ζορμπά δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 1000 κέντρα σε όλο τον κόσμο που λένε Ζορμπάς και παίζουν μουσική. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έπρεπε να βρεθούν 1000 μπουζουξίδες. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία έμαθαν να παίζουν 5 νότες και 2 ακόρντα. Μάλιστα. Και κατάλαβες, όλο το τραγούδι πήγε για να παίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν μουσική. Γι' αυτό είναι μονόφωνο. Αυτά τα τραγούδια, δηλαδή, αν βάλεις μια γάτα να μιαουρίσει, γράφει καλύτερες μελωδίες. Φοβερό, δεν έχουν τίποτα αυτοί. Πέπισε πολύ. Λόγω της μεγάλης ακτινοβολίας που είχε το μπουζούκι, μπήκανε άσχετοι άνθρωποι. Γιατί τι λέμε μπουζούκι, αλλά το μπουζούκι είναι από τα πιο δύσκολα μουσικά όργανα. Θέλει πολύ μεγάλη τεχνική και για να μπορεί να κάνει ευαισθησία και λοιπά, όπως θέλει μεγάλη μπουζοξίδες. Όπως έχω και τα παιδιά εδώ πέρα, τα οποία είναι περίφημοι μπουζοξίδες. Αλλά εγώ ευτύχησα να έχω τον Μανώλη Χιώτη για πρώτο και μετά είχα τον Παπαδόπουλο Καρνέζη. Αλλά και τώρα τα παιδιά που παίζουν εδώ είναι πραγματικά καταπληκτική. Είναι εξαιρετική μουσική, όπως δυστυχώς, όλη η ορχήστρα, ναι, που βέβαια έχει το όνομά σας, η ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη, βέβαια. Δυστυχώς χάσαμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου, ναι, ο οποίος ήταν ένα παιδί από τη Τασκένδη. Τον θυμάμαι μικρό παιδί, είχα κάνει 14 συναυλίες σε μια εβδομάδα στα Σκέδη και ήταν στις 14 συναυλίες. Μάλιστα. Και ήρθε εδώ, ήταν επικεφαλής στην ορχήστρα, δυστυχώς τον χάσαμε, αλλά υπάρχουν οι παινιά, άμα δει κανείς το, ακούσει το CD με τον Πάριο, την παινιά που μια πολύ ωραία παινιά, δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι μου, παίζει ο ίδιος. Ο Δημήτρης ο Χρυσοδουλίου. Ναι, ναι. Και έφυγε τελείως γρήγορα και γρήγορα, πολύ έτσι άδικα. Είναι πολύ δύσκολο και ωραίο όργανο το μπουζούκι. Ναι. Αλλά το έχουν εκφυλίσει. Αυτοί που λέγανε μπουζούκι, δεν παίζουν από εδώ. Δεν παίζουν. Ο Μίκης επιτρέπει να κάνουν τα τραγούδια από τις δεύτερες εκτελέσεις νέοι τραγουδιστές, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει να εξαλείψει αυτό που είπε το γυφτο-τούρκικο, το είπες. Γυφτο-ροκ. Το γυφτο-ροκ. Έτσι ακούγονται τα τραγούδια ξανά και ξανά και ξανά του Μίκη και πιστεύω πως θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες εκτελέσεις, γιατί επιβάλλεται. Και αυτό που Πασχάλη μου, τι μου αρέσει στο Μίκη, ότι επειδή έχει από πολύ μεγάλοι τραγουδιστές σε όλο τον κόσμο συγκροτήματα, ακόμα και οι Beatles τραγούδησαν, δεν ένιωσε ποτέ καμία έπαρση γι' αυτό. Πάντοτε έλεγε ότι δεν τον αφορά η γνώμη των Αγγλοσαξώνων τόσο όσο η γνώμη των Ελλήνων. Και η μετεδοξία δηλαδή της αναγνώρισης από το εξωτερικό. Και βέβαια, μήπως όμως για σας αυτό είναι μια πολυτέλεια, επειδή πραγματικά είστε αναγνωρίσιμος, σας έχουν αναγνωρίσει οι πάντες. Ξέρω δηλαδή, και εγώ το έχω ζήσει σαν Έλληνας, ακούγεται η μουσική σας παντού, ακόμα και στο γήπεδο, όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Μαχλάς πήγε στον Άγιαξ και έπαιζε, όλοι τον τραγουδούσαν τον Ζορμπά και παίζανε με τον Ζορμπά κλπ. Και τον υπεδέχονται με δικιά σας μουσική. Μήπως επειδή έχετε αυτή την πολυτέλεια να είστε αναγνωρίσιμοι. Μιας και λέει για το ποδόσφαιρο, εγώ πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκα Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν κανένα τον φύγει εδώ πέρα. Όχι, δεν πειράζει. Αλλά από μικρό παιδί είδα τη φανέλα και έγινε Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός. Αλλά πώς είναι δυνατόν με τέτοιο ύψος να είστε γάβρος? Δεν μπορούσε να πει αυτό. Που είναι. Και ζήλευα πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια που τραγουδάω στα γήπεδα. Θυμάμαι, λέγαμε Ολυμπιακέ, Ολυμπιακέ, Ολυμπιακέ μεγάλε και τράνε. Αυτά θεωρούσα τα ωραιότερα τραγούδια κλπ. Τώρα λοιπόν έχω την ευτυχία να βλέπω στα γήπεδα που τραγουδάνε Άρισο λέει. Αυτό λέει. Είναι μεγάλη ευτυχία για μένα, πραγματικά, γιατί είναι αυτοί που πάνε στα γήπεδα τα παιδάκια, είναι ο βαθύς λαός. Και ιδιαίτερα οι ποδοσφαιρόφιλοι, κατάλαβες, έχουν και μια γριάδα μέσα. Ναι, έχουν, ναι, την οποία την παραδείχνουν τώρα εδώ πέρα που τα λένε. Πρέπει κάπου να την κόψουμε. Αυτά και μια ουσιαστικότητα κλπ.
Και μ' αρέσει αυτό που, που λες για τα γήπεδα και για τα... Κοίταξε, η... δεν θέλω να μιλήσω μόνο για μένα, αλλά το ελληνικό τραγούδι απέδειξε, γιατί πριν από μένα είχε βγει το ποτέ την Κυριακή με το Χατζηδάκι και είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Μάλιστα. Αν σκεφτεί κανείς πόσες χιλιάδες μελωδίες κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα βγαίνουν χιλιάδες μελωδίες. Και όταν μία μελωδία καρφώνεται και παίζεται συνέχεια και από εδώ και από εκεί, σημαίνει ότι κάτι έχει. Και μένει. Και μένει, λέει. Αυτό λοιπόν, σιγά σιγά φύγανε και άλλοι συνθέτες και άλλοι συνθέτες και έγινε μια ολόκληρη σχολή. Συνδέθηκε και με καλό στίχο, ευγενικό, που μπορεί να το τραγουδήσει, ας πούμε, και ένας άνθρωπος που δεν έχει πιει. Απλώς. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Και για την οικογένεια κλπ. Παλιά θυμάσαι τα ρεμπέτικα ήταν λιγάκι έτσι με το χασίς. Το δικό μου στο τραγούδι της δεκαετίας του 60 ήταν και πάρα πολύ εμπορικό. Δηλαδή οι εταιρείες δίσκων κέρδισαν δισεκατομμύρια με εμάς. Όταν εγώ ξεκίνησα το 60 υπήρχε ένα στούντιο μουσικής μόνο στην Κολούμπια. Στην Κολούμπια, εκεί. Ναι, στην Κακιά Ώρα. Ναι, βέβαια. Σήμερα πόσα στούντιο είναι στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη πριν τη Χούντα, θα σου πω, ήταν 30 στούντιο είχαν γίνει. Υπήρχαν δεν ξέρω πόσα δισκάδικα. Όταν έγινε, εγώ μετράω μέχρι το 67 που έγινε η Χούντα. Υπήρχαν 10.000 δισκάδικα. Πιάσαν λεφτά από μας. Τα γκαρσόνια, αυτά. Ζήσανε. Ήτανε πετυχημένο τραγούδι. Αυτό πήγε, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το εξοντώσανε. Ένα που έκανε και δίσκους πουλάγανε πολλούς και τα κέντρα δουλεύανε κλπ. Οι λόγοι είναι έξω μουσικοί. Είναι καταρχήν πολιτικοί λόγοι, γιατί το τραγούδι αυτό συνδέθηκε, όλα τα τραγούδια, τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 με τον αγώνα αντίον της Χούντας, όλες οι κομματικές νεολαίες. Σε όλες έβλεπε, ας πούμε, θα πάει ο Μαρκόπουλος, πήγε ο Ξακάκος, πήγαινε ο Λεωνίδης, ο Λοΐζος, πήγαινα εγώ. Ο Χατζηδάκης ακόμα πήγε και στην, και αυτός, ναι, πήγε, στην νεολαίες. Ναι. Και έδωσε, ήταν πολιτικοποιημένο το τραγούδι, με την έννοια δηλαδή της κοινωνικής ευθύνης. Όχι κομματικό, πολιτικοποιημένο. Εγώ δεν βρίσκω άλλο λόγο, γιατί μια εταιρεία οποία πουλάει δίσκους ελληνικούς και κερδίζει πολύ, γιατί να μην θέλει να κάνει ελληνικό δίσκο. Το δεύτερο, που ήταν ίσως και πιο σπουδαίο, είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών. Εγώ κάποτε πήγα στην Κολούμπια όταν έκανα τον Οκτώβρη και λοιπά, και ήταν ένας Εγγλέζος, ο οποίος δεν ήξερε ποια είναι η Ελλάδα ακόμα. Νόμιζε ότι είναι κάποια απικία. Με αριθμούς μας ξέρουν, με αριθμούς. Απικία της Αγγλίας. Εμένα δεν ακούγεται, πήγε ο Θεοδωράκης, νόμιζε ότι είναι μπακάλι της γειτονιάς. Ιδέα δεν είχαν. Και πήραν όλο αυτό το θησαυρό που είχαμε μέσα, όλο αυτό τις φοβερές εκτελέσεις που είχαμε από τον Μάρκο Βαχάρη μέχρι τώρα, και τις πετάξαν στο υπόγειο του. Δεν θέλουν τίποτα. Ήταν άνθρωποι που δεν αγαπάγαν, δεν ξέραν την Ελλάδα. Αυτές οι δύο λόγοι, γιατί ξέρεις τι κάνανε. Με εισαγόμενους δίσκους από την Αγγλία, την Αμερική κλπ. Το κόστος ήταν το μισό. Ίσως και λιγότερο. Και λιγότερο. Ναι. Λοιπόν, σου λέει, γιατί να κοστίζει 100 ένας δίσκος που θα βγάλει ο τάδε Έλληνας συνθέτης και θα παίρνουν, ας πούμε, τα αποφάγια των Αγγλοσαξώνων, αλλά για να μπορέσει να τα πουλήσει αυτά έπρεπε να κάνει πλήση εγκεφάλου. Λοιπόν, πλήρωσαν λοιπόν εδώ πέρα τις εκπομπές, άρχισαν όλος ο κόσμος να ακούει μόνο αμερικάνικο ήχο, αμερικάνικη γλώσσα. Και τελικά, ας πούμε, επιβλήθηκε από μια μεριά το αγγλοσαξονικό, από εκεί το καψούρικο. Μάλιστα. Δεν ετηθήκαμε εμείς μουσικός. Εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου, επειδή δεν είστε... Εγώ πήγαινα στα καφενεία, στα κέντρα, και γινόταν χαμός μέσα. Δηλαδή, όταν παίζανε, ας πούμε, τα τραγούδια μου πήγαινα μέσα εκεί, ήταν γεμάτο και διασκέδαζε ο κόσμος. Χόρευε, αλλά όχι αυτά τα γελία, ας πούμε, να φτάσει σε... Ήταν ένας, όταν κάνανε ζεμπέκικο Φερρυππίν, κατάλαβες, δεν πήγαιναν τώρα να βλέπεις κάτι κυρίες εκεί με τα αξεσουάρ τους και λοιπά εκεί και μου κάνουν ζεμπέκικο, μου ξεφτυρίζουν το ζεμπέκικο. Όλες εκεί είναι ο φίλος μου που εδώ που λέει αυτοί πατητήρι, όλοι, πατάνε λες απατητήρι. Σηκώνονται όλες μαζί και χορεύουν. Εκεί είχε σειρά, έπαιρνε σε αριθμό. Πάμε τον Τζησάλη και το νούμερο 3. Και σηκωνόταν από το τραπέζι και ήταν το νούμερο 3 και ερχόταν δύο παλικάρια, χαρέζανε το χασαποσέρβικο, το χασάπικο και το
και όλο το κατάστημα τους έβλεπε σαν ωραίο, σαν θεατρική παράσταση. Και ήταν για να χορέψουν εκεί, κάνανε πρόβες προηγουμένως. Έλεπε σε αυτούς που χορεύανε το ζεμπέκικο και ήταν πραγματικά... Το χασάπικο ακόμα. Το χασάπικο θέλει πρόβες πολλές. Να κάνουν όλοι τις ίδιες φιγούρες. Ίδιες φιγούρες και λοιπά. Εγώ το έζησα αυτό το σύστημα. Συνοούνται, ξέρεις, με το χέρι έτσι πίσω και λένε τώρα θα κάνουμε αυτή τη φιγούρα. Και όλοι πραγματικά μπαλέτο. Γιατί όμως αυτό το γκρέμισαν και ποιοι το γκρέμισαν αυτό. Είναι υπεύθυνοι, διότι το τραγούδι, και ειδικά το ελληνικό τραγούδι, είναι το καθημερινό ψωμί του ελληνικού λαού. Γιατί λοιπόν από το ωραίο ψωμάκι που του δίναμε εμείς τώρα έχει όλα αυτά τις τοξίνες της Δύσης και λοιπά και έχει πια το στομάχι του, έχει υγεία του. Δεν έχουμε αγορονομία μουσική. Αγορονομία, να πούμε, απαγορεύεται αυτό. Είναι τρομερό, μακάρι να υπήρχε. Όπως έχετε υποστεί και την τεράστια πειρατεία που γίνεται αρχικά στις κασέτες, μετά τώρα σε συντήρηση. Άλλο θέμα. Χαμός. Όχι, είναι ο κατεξοχήν συνθέτης που η πειρατεία παγκόσμια τον έχει κατασπαράξει. Ναι, αυτό μου άρεσε όμως. Αυτό μου άρεσε να με κλέβουν. Μου άρεσε. Θεωρώ δηλαδή και μια ευγνωμοσύνη στον πειρατή που προτιμάει εμένα να κλέψει. Γιατί σημαίνει ότι έχει γούστο. Λέω μπράβο, με κλέβει, άρα είμαι καλός. και γιατί ξέρεις, για μένα, από την αρχή που κάνω ένα τραγούδι, που έγραψα ένα τραγούδι, το ζητούμενο για μένα είναι να πάει στον κόσμο, να τραγουδήσει ο κόσμος. Εγώ ξέρεις πώς ξεκίνησα. Εγώ άρχισα να γράφω τραγούδια, ας πούμε, επειδή σπίτι μου τραγουδάγανε κάθε βράδυ, όταν τρώγαμε το βράδυ, ήταν μια ιδιαιτεριστία. Έβαζε ο πατέρας μου, μάνα μου που ήταν Σμυρνιά, και έλεγε εκείνα τα ωραία σμυρνέικα. Μετά τα τραγούδια έφυγαν ριζίτικο, ήταν κριτικός, και κάναμε μια μικρή συναυλία. Μετά, όταν είχαν τραπέζι, λέγανε τα τραγούδια τα τραπέζια κλπ. Και τη εποχή, ακόμα ένα ποτήρα και ξέρω εσύ. Λέτε στα Χανιά τώρα. Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Και ο πατέρας μου, λόγω ήταν δημόσιος υπάλληλος, καλούσε εκεί τον κύριο Εισαγγελέα, τον κύριο Πρωτοδίκη, τον κύριο Συνταγματάρχη. Δηλαδή ήταν όλοι υπάλληλοι, ζούσαν μόνοι τους. Γιατί ξέρεις, ήταν κατά κάποιο τρόπο οι ξένοι σε κάθε. Και περισσότερο και κριτικοί κιόλα. Εκεί λοιπόν, όταν έγραψα το πρώτο τραγούδι, ήμουν στην Πάτρα, ήμουν 12 ετών. Πρώτο τραγούδι και το τραγούδισα. Και μου λέει ο πατέρας μου, μα αυτό λέει, είσαι σίγουρος ότι είναι δικό σου, δεν το άκουσα πουθενά. Λέω, εσύ το έκανα, πώς το έκανες το πράγμα. Και κατόπιν με προήγαγε, λέει, θα το τραγουδήσεις την Κυριακή, όταν θα είναι και εκεί ή εκεί. Και έτσι πρώτη μου συναυλία έγινε γι' αυτό. Μάλιστα. Μετά λέω, εδώ έχουμε πελατεία. Και άρχισε λοιπόν να κάνω ρεπερτόριο. Μάλιστα. Για την κυρία, τον κύριο Εισαγγελέα, αυτό και έπαιζα αυτά. Και τραγουδούσα, έπαιζα και κιθάρα και βιολί κλπ. Μετά, όταν μεγάλωσα, άρχισα να τα λέω στη γειτονιά. Άρχισα να τραγουδάω στη γειτονιά στην Τρίπολη. Κάναμε κατάδραση στα κορίτσια μας με τα καινούργια που έγραφα, τα καινούργια αυτά. Και όταν πήγε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε, ήταν φυσιολογικό. Δηλαδή αυτό. Και το ζητούμενο για μένα ήταν να τραγουδάει ο κόσμος. Επειδή λέγανε, γίνεται πειρατεία και να μην επιτρέπεται να μπαίνουν μαγνητόφωνα. Τότε δεν υπήρχαν τα μικρά, υπήρχαν τα πολύ μεγάλα, Revox τόσα, ναι, είτε, κατά. Και ήταν την ταινία, τη μαγνητοταινία. Όταν πήγαινα σε μια πόλη, γιατί έκανα μεγάλες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γύριζα την Ελλάδα, ο μόνος που γύρισε όλη την Ελλάδα πολλές φορές, για να διαδώσω τη μουσική μου. Με διέφερε έτσι πρόσωπο με τον κόσμο. Η ανακοίνωση που έκανα, έλεγα, επιτρέπεται η πειρατεία. Φέρτε τα Revox. Μάμε στα Γιάννενα, είχανε 50 Revox εκεί όλοι. Και γράφανε όλοι. Πρέπει να πάει, να φύγει η μουσική. Διότι εδώ που τα λέμε, σε εμάς δεν γίνεται πειρατεία από τις εταιρείες. Ξέρετε τι ποσοστά παίρνουμε εμείς όταν σε ένα δίσκο κλπ. Τι φτάνει σε εμάς. Από τη μεγάλη θάλασσα θα πάρει ένα ριάκι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν τη μουσική κλπ. Παλιά, όταν εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο ελληνικό τραγούδι, δεν υπήρχαν ποσοστά. Πήγαινε φάπαξ. Μάλιστα. Πάλι καλά, τώρα πάμε στην αυτοχρηματοδότηση, κύριε Θοδωράκη. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τώρα το κάνουν μόνοι τους. Μόνοι τους, είναι τρομερό. Λες γιατί να μην με κλέψει ο λαός ή να με κλέψουν πολλοί εθνικές. Ο λαός τουλάχιστον είναι και πιο αγνιάδρο. Η γύφτη για μένα είναι αριστούργημα. Κλέβουν και το ευχαριστούμε. Μάλιστα. Γιατί πάει στο λαό. Δεν με πειράζει αυτό. Ναι. Βέβαια, καμιά φορά
Γίνεται συνήθεια. Ναι, έβλεπα έναν οποίο όνομα και μη χωριόταρα, ο οποίος ήταν πολύ φίλος μου και με έκλεβε συνδυματικά. Και είχε πάει μαζί. Μα δεν μας στέλνεις. Ναι, μην το κάνεις. Είναι ο πρόεδρός μας. Και είχε πάρει και το μονοπόλιο, στο ελληνικό. Ναι. Είναι τρομερό. Και ξέρεις, όλοι ξέρει, πέρανε τους δίσκους από εκεί. Και ήταν κατά τα νέα δική μου δίσκη. Έτσι. Έλεγε λοιπόν επιτάφιος και μέσα είχε τσάμικα αυτός, γιατί δεν είχε πολύ περιτόριο. Και έπαιζε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Πήγαινε αυτός στην Ολλανδία και λέει θα ακούσουμε τώρα τον επιτάφιο του Θεοδωράκη. Λέει επιτάφιος, θα ακούσει επιτάφιο. Και το βάζει εκεί. Ντομ, τσαραμ, παμ, πιμ, παμ. Τρομερό. Τρομερό. Τον είδα τον. Μιλάω πολύ, κόφτε με. Παρακαλώ, θέλουμε να σας ακούμε. Είμαστε πραγματικά όλοι αυτιά. Πραγματικά το λέω. Σας τυπόκαρτα, είμαι μέσα ή... Ότι εκεί όταν κάναμε τις συναυλίες επί δικτατορίας είχαμε μια εταιρεία, τη λέγαμε Δέλτα, και τα Δέλτα έλεγε Δημοκρατία, ήταν και τα δυναμικά. Ήταν σε αυτή την οργάνωση που έβαλε και τη βόμβα στο... μάλιστα ένας από αυτούς που σήμερα είναι κρατούμενοι, το ΕΛΑ. Μάλιστα. Και πάρει μέρος στην Αμερικανική πρεσβεία. Σκοτώθηκε ο Τσικουρίς και η Αντζελόνη. Ήταν από τα λεφτά που βγάζανε από τους δίσκους. Τα πουλάγαμε σε κάτι έτσι χάρτινα εξώφυλλα. Σε κάθε συναυλία λοιπόν ηχόταν τα μέλη της πατριωτικού μετώπου και πουλάγανε 30-40 CD και δίσκους, long play. Όταν λοιπόν αυτός ο φίλος μου, δεν θέλω να μου το ονόματά του, ας πούμε, ο Μέγας, ας πούμε, ο φίλος, ξαφνικά είχε τέτοιο ταλέντο που άρχισε αντί για 50 να πουλάει 200 δίσκους, 300 δίσκους. Και τυπώναμε συνεχώς και αυτός πουλούσε συνέχεια εκεί. Έφτασε να πουλάει 400 δίσκους στην αυλή, γιατί εκεί αγοράζουν πολλοί δίσκους. Ιδιαίτερα στη Γαλλία, συνηθίζεται στο διάλειμμα, πηγαίνει ο κόσμος και αγοράζει το long play. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συνήθεια. Μάλιστα. Και στη Γερμανία. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι είμαστε στον Μπορντό και παίξαμε και το Ματχάουζεν. Φυσικά το παίζαμε πάνω το Ματχάουζεν και μετά μας είχε μία δεξίωση η δήμαρχος του Μπορντό. Ήταν γυναίκα η δήμαρχος. Εκεί οι Γάλλοι έχουν ανάκτορα πολύ ωραία και μετά ξέρεις με τις σαμπάνιες και λοιπά, αυτά πολύ άμεση. Και καθόμουν με τη δήμαρχο και πίναμε τη σαμπάνια μας. Κρατούσε λοιπόν ένα δίσκο έτσι στην αγκαλιά της απάνω. Και μου λέει, κύριε Θεοδωράκη, λέει, κάνει έτσι και μου δείχνει τον αριθμό. Ήτανε κρατούμενοι στον Ταχάου. Ναι, στον Ταχάου. Εβραία Ταχάου. Λέει, κοιτάξτε, λέει αυτό, καταλαβαίνετε, λέει, ότι τώρα που άκουσα το Ματχάουζεν με συγκλώνησε αυτό που άκουσα. Αλλά επιφυλάσσομαι τώρα που θα πάω σπίτι, θα καθίσω στην πολυθρόνα και θα βάλω το δίσκο και θα κλείσω και τα φώτα και θα θυμηθώ όλη τη ζωή μου εκεί μέσα, γιατί έχασα όλη τη συγγενής μου. Έμεινα μόνη. Και καθώς κάνει έτσι, βλέπω το ξόφυλλο και είδα πραγματικά τσάμικα. Ήταν τσάμικα. Τι είναι αδύσκολο αυτό. Λέει ένα κύριος αυτός με τον πούλησε. Περνούσε αυτός με το ποτήρι εδώ άνετος. Γιατί πούλησε στην γη, κύριος είναι το Ματχάουζεν. Γιατί δεν το τσάμικο, θα κάνει την κυρία αυτή να κλείσει τα μάτια της, να θυμηθεί. Τι να πει, να βγει τα ούλια. Ακούσει τα ούλια. Δεν σηκωθεί πάνω. Λέει, κυρία μου λέει, δεν σας είπα ότι δεν έχω Ματχάουζεν. Επιμένατε, ένα δίσκο, ρε, πάρτε τον, αυτό, ακούστε τον, είναι καλό. Δεν ήταν ο Δημοσθένης, έτσι. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Τι είναι για σένα ο Μίκης ο Θεοδωράκης? Ένας από τους μεγαλύτερους συμπαίκτες της Ελλάδας. Είναι από τους μεγαλύτερους, έτσι. Γιατί, θέλω να μου το εξηγήσεις. Γιατί το νιώθεις έτσι. Γιατί... Είναι αναμφισβήτητα, αναμφισβήτητα. Όλη την ιστορία θα μελύνουν μέσα στα τραγούδια του. Μάλιστα. Και ένα παιδάκι, πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου? 13. 13 χρονών, έτσι. Είναι τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά είσαι η διάδοχος κατάσταση. Και όσο εσύ αντιλαμβάνεσαι το Μίκη Θεοδωράκη, τότε θα πάμε καλά.
Είναι σίγουρο. Υπάρχει και αξία σε αυτόν τον τόπο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πασκάλη μου. Θες να μείνεις μαζί μας, είναι μεγάλη χαρά. Θέλω να σας σφίξω το χέρι. Ευχαριστούμε πολύ, Πασκάλη, πάρα πολύ. Θα δώσω δύο φιλιά με Γιάννη στην Μίκη μου να τον ευχαριστήσω. Στη γυναίκα σου πολύ φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με ό,τι αξιότερο υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα παραξηγηθώ, δεν θα με παραξηγήσετε, γιατί όταν λέω αξιότερο εννοώ την προσωπικότητα του Μίκη Θοδωράκη. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Μίκης Θοδωράκης είναι ο ίδιος και η προσωπικότητά του είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ο Μίκης Θοδωράκης παραμένει αυτός ο Έλληνας που η Ελλάδα του οφείλει. Το εννοώ, κυρία Μίκη, το εννοώ. Σας οφείλουμε, γιατί όταν λέγω Ελλάδα δεν εννοώ την επίσημη Ελλάδα. Εννοώ τους Έλληνες, τους συνέλληνες, τους ανθρώπους που πασχίζουν στον βιοπορισμό, στο ελληνικό βίωμα. Και επειδή συζητούσα με πολλούς ανθρώπους για την προσωπικότητά σας και για τη δυσκολία που αισθάνομαι να σας παρουσιάσω, διότι όταν εγώ έχω προσκαλέσει εδώ προσωπικότητες της ελληνικής ζωής και έχω πει τα επίθετα που με εκφράζουν, δεν βρίσκω επίθετα για να τονίσω την ιδιαιτερότητά σας. Οι Έλληνες έχουν εισπράξει από εσάς και τον αγώνα σας μέσα αυτή τη διάρκεια. Έχουν εισπράξει ότι, ξέρετε, ότι εσείς δεν μείνατε ποτέ καθησυχασμένος. Δεν κάτσετε ποτέ στα αυγά σας, ούτε στο ταλέντο σας καν. Και μάλιστα προτιμήσατε την Ελλάδα, ενώ ξέρω ότι θα μπορούσατε να επαγγελματικά, αν θέλετε, να είστε σήμερα, ας πούμε, κορυφαίος στην Δύση, συνθέτης σε μια όπερα, με παχυλούς μισθούς και με το χρήμα που ρέει άφθονο εκεί, γιατί εκεί πληρώνεται, αμείβεται το πνευματικό δικαίωμα και το ιδίωμα κυρίως, και είστε εδώ, αγωνιστής πάντα, ή μέσα στην πολιτική, μέσα από τα κόμματα, ή κάνοντας κρίσεις στα κόμματα, και με παρησία το χάρηκα, πιστέψτε με, χάρηκα όταν κατηγορηθήκατε, γιατί προλογίσατε το βιβλίο του, όχι, με τον Μητσοτάκη αυτή η διαδικασία, το βιβλίο του Μητσοτάκη, που πολύ καλά το κάνατε, δεν φοβάστε τίποτα, γιατί εκτός, νομίζω ότι ακόμα και όταν ιδεολογικά αποστασιοποιείς από έναν άνθρωπο, υπάρχουν κάτι που σε ενώνει. Όπως επίσης μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η θέση σας τότε στο θέμα ο Τσαλάν. Ναι. Είστε μονίμως, να πω μια λέξη που δεν σας ταιριάζει έτσι αρμονικά, αλλά που σας ταιριάζει φιλοσοφικά, είστε ένας τσαμπουκάς της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι είστε από τους ανθρώπους που έχετε τις γροθιές σας μονίμως σφιγμένες και είναι έτοιμες ενδεχομένως και να ρίξουν καμία, αλλά μετατρέπονται
και όπως μας είπε και ο Πασκάλης ο Τερεντίζης, μετατρέπονται και τελικά χαϊδεύουν. Αλλά τελικά δεν είναι η παλάμη σας η θεόρατη που χαϊδεύει, είναι η μπουνιά σας που χαϊδεύει. Καλό είναι αυτό. Ναι, και αυτό εμένα με... Δεν ξέρω αν τους χαϊδεύει όλους. Ναι, ναι, ξέρετε το χάιδεμα είναι ωραίο πράγμα. Ναι, γιατί και εσείς... η μπουνιά λέω τώρα. Ναι, ναι, η μπουνιά δεν χαϊδεύει. Ναι, βέβαια, δεν. Αλλά... Μην ξεχνάς ότι ήμουν στην αμυνόμενη αριστερά εγώ και ναι. Οι μπουνιές μου δεν πιάνουν πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως και ξέρετε τι γίνεται. Πώς αισθάνεστε τώρα, μήπως εσείς που είσαστε συνεχώς οξύνατε τα πράγματα. Πώς αισθάνεστε που είστε μια προσωπικότητα απόλυτα αποδεκτή από όλους τους χώρους της, της πολιτικής. Ενώ παλιότερα είχαν μια, ο Θοδωράκης, ναι, μεν τα τραγούδια του, οι μουσικές του κλπ, αλλά δεν το, είναι έξω από τα δικά μας τα όρια, τα ιδεολογικά. Θυμάμαι, ας πούμε συντηρητική παράταξη να το λέει. Τώρα όμως βλέπω ότι ας πούμε υπάρχουν εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας που ακούγεται η μουσική σας. Αισθάνεστε βολικά ή αυτό ναι, σας αποδιοργανώνει. Αυτά είναι για μένα δεν είναι τόσο σημαντικά το να με τιμάω ή να με τιμάω. Η επιλογή, η βασική επιλογή που έκανα είναι ότι πίστεψα ότι εφόσον ζω σε αυτή τη χώρα πρέπει να γίνω αντάξιος και της παράδοσης και του λαού της, και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να δώσεις πολλά, να κάνεις εξετάσεις κλπ. Και έτσι, σαν ένας πολίτης, βίωσα όλα τα γεγονότα. Είμαι μεγάλος στην ηλικία τώρα. Και τα βλέπω... Δεν ξέρω αν είστε μεγάλος, νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί να κρυθείτε εσείς με το βάρος των χρόνων που κουβαλάτε. Όχι, θέλω να απαντήσω στην ερώτηση. Είστε νεότατος, κύριε Θοδωράκη. Έχω δύο διαφορετικές έτσι, δύο αισθήσεις για το τι έγινε μέχρι τώρα. Από μια μεριά, όταν κάνω μια σύγκριση της Ελλάδας που γνώρισα νέος, που γνώρισα την κατοχή, και της Ελλάδας σημερινής, έχω μια ικανοποίηση. Δηλαδή υπάρχει μια ανωδική πορεία. Δηλαδή παλιά, εάν είχες ένα τρόπο να ζήσεις, έπρεπε να ντρέπεσαι, διότι οι άλλοι δεν ζούσαν. Αυτό δεν γίνεται κατανοητό, διότι όταν ήρθα το Παρίσι είχα αυτοκίνητο, το 60. Και ήταν τα λίγα αυτοκίνητα. Σε κάθε βενζινάδικο υπήρχαν 10 παιδάκια. Με αυτό το καιρό τώρα ήταν ξυπόλυτα. Ήταν σχεδόν γυμνά. Και σου κάνανε τα τζάμια για να πάρουν 50 λεπτά. Ντρεπόσουν. Λέει τι γίνεται εδώ. Πήγαινε να φας σε κάποιο μαγέρικο, οποιοδήποτε μαγέρικο. Και αν περνούσες να πας στο αποχωρητήριο και να περάσεις την κουζίνα, θα έβλεπες στην κουζίνα 20 παιδάκια. Τα παιδάκια αυτά ξυπνάγανε, όπως τα άμαθα αργότερα, από τις 4-5 το πρωί, πηγαίνανε για τα ψώνια, φορτωνόταν όλα αυτά, γύριζαν στο μαγέρικο, καθαρίζανε τα πάντα, μένανε στο μαγέρικο συνέχεια για να πιω το φαγητό. Κοιμόταν εκεί πέρα μέσα. Όταν ξέσπασε το γεγονότο μετά το Λαμπράκι, που κλείνουν τώρα 40 χρόνια, το 1963, και ανέλαβα εγώ την ηγεσία του Λαμπράκι εδώ, και κάναμε επαγγελματική έτσι, έρευνα κλπ. Είχαμε 180.000 παιδιά κάτω 15 ετών που ζούσαν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Ήταν δηλαδή εξαθλειωμένα για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ντρέπομαι που υπάρχουν ξένα παιδιά. Και ντρέπομαι γιατί εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε απέναντί τους όπως θα έπρεπε να είμαι. Γιατί είμαστε φτωχός λαός, φασαρισμένος λαός, λαός μεταναστών που γνωρίσαμε τι θα πει η αδικία του ξένου και στη Γερμανία και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αυστραλία και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον πόνο των ξένων. Αυτή την αθλειότητα που βλέπω από τους πατριώτες μας, συμπεριφορά απέναντι στους Αλβανούς, στους Βούλγαρους, στους ξένους κλπ. Αυτό με κάνει και με ντροπιάζει. Είμαι πολύ, πολύ μεγάλος σου λέω διαφορετικά, γι' αυτό όταν είδα την πρώτη εκπομπή σου θέλω να σου τηλεφωνήσω. Που είδα τους κακόμενους Αλβανούς να παίζουν εκεί και λοιπά, να τους θεωρούν πλέον ότι είναι άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς. Είμαστε ρατσιστές. Δεν το περίμενα εγώ στην Ελλάδα να εμφανιστεί αυτή η λέξη. Είμαστε ρατσιστές. Τρέπομαι. Κάποτε είχα δηλώσει ότι θεωρώ τον εαυτό μου Αλβανό. Είμαι Αλβανός κι εγώ.
Για να, για... Αν πραγματικά ήμουν πνευμένος, θα ήμουν στα σωματεία τους μέσα. Μαζί θα πήγαινα, μαζί. Δεν το ανέχουμε αυτό. Τους βλέπω όλους φοβισμένους κλπ. Ναι, γιατί το μυστικό είναι να αφημηθούν από την ελληνική μας κοινωνία. Αλλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα γενικά πήγε καλύτερα. Δεν πήγε καλύτερα. Βεβαίως πήγε καλύτερα. Ναι, και... αλλά όμως από την άλλη μεριά, σε ένας άνθρωπος που ανήκα σε ένα πολύ μεγάλο κίνημα της αριστεράς, με μεγάλα όνειρα, που ξέρει τις δυνατότητες του κόσμου, που ξέρει ότι αυτός ο λαός είναι με τους καλούς καλύτερος και με τους κακούς χειρότερος. Όταν εμείς είχαμε δείξει το καλό μας πρόσωπο στην αντίσταση εννοώ και βλέπαμε ότι πραγματικά θυσιαζόμαστε το γενικό καλό, ήταν όλοι καλοί. Όλοι ήταν πρόθυμοι να θυσιαστούν για το γενικό καλό. Υπήρχε τότε μια δυναμική του καλού. Είδες ένα λαό να ανθίζει κλπ. Τώρα δυστυχώς είναι πολλά χρόνια που είναι η δυναμική του κακού και ο λαός γίνεται... γι' αυτό, επειδή ανήκα σε αυτό το μεγάλο κίνημα, δυστυχώς, το ελληνικό κίνημα συνδέθηκε με το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και αλλά κακώς το ελληνικό κίνημα, το ελληνικό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και επειδή δεν ήμουν απλώς ένας μαχητής του κίνηματος αυτούς, αλλά υπήρξα και μέλος και βουλευτής του και πρόεδρος από εδώ και λοιπά, το ξέρω από τα μέσα. Θα μπορούσαμε πραγματικά, εάν ήταν σε άλλες συνθήκες και ήταν αυτό το κόμμα του ΕΑΜ ήταν στην εξουσία σήμερα, θα είχαμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Και με τη βοήθεια που παίρνουμε τώρα αυτή, φοβερά πράγματα από τις ΕΟΚ κλπ. Με ένα λαό που να μην κλέβει, που να αγαπάει, αλλά έπρεπε να το δεις εσύ το παράδειγμα. Εάν το παράδειγμα ήταν η θυσίας, από εκεί τα λεφτά όλα θα πηγαίνουν πραγματικά σε καλό σκοπό. Σήμερα μιλάτε, πήραμε 10 και τα 9 τα φάγαμε. Ναι. Τα κλέψαμε. Μιλάτε από, για θυσίες. Από άποψη αυτή, είμαι... Δε, η Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο πριν. Δεν ξέρω αν ήταν οικονομικά πιο πολύ, ηθικά όμως και πολιτιστικά, τα δύο που είναι η ψυχή του λαού, θα είμαστε πολύ πιο μπροστά. Θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που ακούω και βέβαια να λέει ένας άνθρωπος ότι ναι, είμαι ρατσιστής, είμαστε ρατσιστές και βάζει και τον εαυτό του μέσα που ποτέ δεν αποστασιοποιείται από τον υπόλοιπο λαό. Δεν μπορώ να χωρίσω από τα ευθύνες του λαού μας. Πολύ σωστά. Και την άλλη... είμαι και ντρέπομαι ναι. Σε ορισμένες συμπεριφορές ναι. Που βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι το ίδιο, αλλά αυτά είναι πιο κραυγαλέ, αυτά βγαίνουν και δυστυχώς βγαίνουν και στη τηλεόραση. Μάλιστα. Γιατί ξέρω ότι ζουν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι, οι Αλβανοί κυρίως στην Ήπεθρο, και τους αγαπούν. Ζουνε με... Αυτά δεν φαίνονται στην τηλεόραση. Επειδή ξέρετε, μερικές φορές προβάλλεται το κακό και το κακό που λέει και πιο πολύ δυστυχώς. Ναι. Η απαξία που λέει πιο πολύ, ναι, το reality. Αλλά όλη η εικόνα αυτή είναι αυτή όμως. Ναι, η εικόνα, ναι, είναι αυτή. Ο κόσμος έχει παραχαράξει, ο κλέφτης, ο Δίνα, ο Τάδε κλπ. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές για την τηλεόραση, για τα χάλια ορισμένων εκπομπών και έλεγα ότι αν ήμουν κάποιος, αν θέλει να, ας πούμε, την εποχή που είχαμε μεγάλη κόντρα με τους Τούρκους και ήθελα να δυσφημίσω την Ελλάδα, θα έπαιρνα ορισμένα αυτά τα reality και θα τα έκανε ένα μοντάζ και θα έκανε στην Ευρώπη να, αυτοί είναι οι Έλληνες που τους υποστηρίζετε. Δείτε τα χάλια τους, γιατί πραγματικά μου κάνει κατάπληξη ότι πάνε σε μια γειτονιά φερήπηρη και τελειώνω εδώ γιατί λέω πολλά και υπάρχει κάτι, ένα γεγονός, έτσι. Ασφαλώς εκεί υπάρχουν πολλοί κόσμος γύρω γύρω, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που τέλος πάντων δεν είναι... Θα πάνε να πάρουν τον άνθρωπο που δεν έχει δόντια. Κατάλαβες, που είναι βρώμικος και αυτό και το πάρουν θέατρο, το βάζουν ναι, εκεί. Ναι, βάζουν το κακό, ναι, ότι έτσι είμαστε όλοι, έτσι συμβαίνει και λοιπόν. Μια εικόνα, σε ένα βράδυ θα δεις 10 πανάσχημους ανθρώπους, θα πεις να κάνουμε καλυστία. Όχι παιδί μου, πήγαινε στη γειτονιά να πάρεις, μια γυναίκα όπως είναι εκεί, δεν υπάρχει, δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, ναι. Δεν είναι φυσιολογικό, δυστυχώς. Είναι πρόστιχο. Είναι πρόστιχο. Είναι πρόστιχο, είναι πρόστιχο και δεν υπάρχει ένα κίνημα να τους απομονώσει τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει το εκτόπισμα της σωστής έκφρασης, η τέχνη, ο πολιτισμός που εσείς απλόχερα μας τον έχετε προσφέρει. Μακάρι, μακάρι. Και να πάμε στα καλά, να φωνάξουμε τον τραγουδιστή τον Μπάση που είναι από τα καινούργια σας καλά. Παρακαλώ. Αγάπη μου, να είσαι καλά. Εγώ υποδέχομαι εκ μέρους των θεατών, τηλεθεατών συγκεκριμένων. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Μονίμως ευγενής και ωραίος, απέριτος και λαϊκός. Έτσι. Και πάνω από το βορρά, από το... Ναι, και ναι, ναι, ναι. Σύνορα. Ναι, και γλυκό από παιδί τα, και λαϊκό. Σύνορα είπατε... και έχει περάσει και από την εκκλησία μας. Έχει και ψάλτη. Βέβαια, αυτό φαίνεται. Φαίνεται το, αυτό φαίνεται, το βυζαντινό μέλος από το στενό που τραγουδάει. Το μέλος και το ύφος του και σαν... Βέβαια. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι τους άκουσα μαζί
το Δημήτρη με τον Γιάννη τον Κότσα, σε μία στην Αγγλία. Ναι. Ήταν, στη Σάμο, στο 99. Στην, έπαιζε η ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη, ναι. Και καθόμουν κάτω και άκουσα δύο φρέσκες φωνές εκπληκτικές, μ' άρεσαν πάρα, είχα καιρό να ακούσω τόσο έτσι φρέσκες. Πραγματικά, φωνές. Πολύ φρεσκαδούρα. Πολύ γερές. Τι σας είπα όταν ανέβηκα πάνω, τι είπα, πες μου, τι είπα. Ότι σας αρέσανε πάρα πολύ και ότι εγώ θα ήταν πολύ ωραία να τραγουδήσω το τραγούδι του Νικού αδερφού και ο Γιάννης το άξιον εστί. Και πράγματι μετά από δύο χρόνια έγινε. Έγινε και είναι τρομερό. Έτσι, ναι, ναι. Και ήταν πραγματικά η επιλογή και δύο λαϊκοί, αλλά ξέρεις, στο λαϊκό υπάρχουν και αποχρώσεις. Ενώ, ξέρετε, δευτερεκτέλεσαν, βάλουνε και το δικό τους το χαρακτήρα μέσα στις εκτελέσεις αυτές. Ναι, τρομερό. Κάναμε και ένα δίσκο με, ναι, βέβαια, με ναι. Λαϊκά. Ναι. Ήταν ίσως το τελευταίο φορά που μπήκα στο στούντιο και δούλεψα έτσι το μαγείρεμα με την ορχήστρα μου εδώ. Καθόμαστε με τις ώρες και κάναμε και τον νεκροαδερφό που μας έφυγε ένα μήνα. Πάνω από 200 ώρες στούντιο. Και ο ένας δίσκος και ο άλλος. Ναι, 50 ώρες. Είναι ωραίο να κατεβαίνεις κάτω στα υπόγεια του στούντιο όμως και να καθίσεις με τις ώρες να ακούς και να μαγειρεύεις τη μουσική και να γίνεται. Τρομερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δημήτρη μου, εγώ που σε παρακολουθώ από τα πρώτα βήματα της καριέρας σου και πάντοτε οι επιλογές σου ήταν έτσι επιλογές καλού τραγουδιού. Πώς αισθάνεσαι που μέσα στο ρεπερτόριό σου υπάρχει ο Μίκης Θοδωράκης τώρα? Είναι ότι σημαντικότερο έχω κάνει σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τώρα. Είναι ο μεγαλύτερος σταθμός μου στην καριέρα μου και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό που βρέθηκε στον δρόμο μου κάποια στιγμή το 99 ο Μίκης Θοδωράκης και κάναμε αυτές τις επανεκτελέσεις, το τραγούδι του Νεκρού Αδερφού και το Αγάπη είναι Φωτιά, που είναι τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, σε διάφορα λαϊκά τραγούδια. Διαδεχθήκατε, ξέρετε, μια γενιά τρομερών τραγουδιστών, αλλά που και τώρα φαίνεται και τι γίνεται τώρα, αυτά τα τραγούδια πώς είναι στο παρόν αυτό, τρομερό. Αυτό το καλοκαίρι θα τα εισιθύρω μια σύνδιο. Ναι. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Ρίτσο. Στο Ρίτσο. Μάλιστα. Το Ρίτσο και μαζί με τον Μπέζο και την Τσαλικοπούλου. Την Τσαλικοπούλου, ναι. Τσαλικοπούλου θα πει τον Επιτάφιο. Α, πολύ ωραία. Ναι. Είναι τραγούδια αθάνατα, είναι τραγούδια που θα μείνουν στους αιώνας των αιώνων και πρέπει τα τραγούδια αυτά να τα διαδεχτούν και οι επόμενες γενιές. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι όποτε με καλούν να πω τραγούδια του Μίκη. Εσύ πήρες τη σιδάλα του Μπιθικότσι και θα τη δώσεις αργότερα. Θα δείξει ο χρόνος, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έχει όμως και τη δική του προσωπικότητα. Βέβαια, αυτό λέω. Ναι, αυτό, ναι, ξέρεις, είναι άνθρωπος της απόλυτος παρόντος. Πρέπει να έχει πρότυπα, να έχεις πρότυπα και από εκεί και πέρα να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις με τον τρόπο σου. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να πας στο πάλκο, έτσι. Με τα μάτια σου το φως της οικουμένης.
χρόνια σε καρτερό. Γωνιά, γωνιά σε ψάχνω. Ψάχνω να βρω τα μάτια σου κι απ' το καημό, κι απ' το καημό τα κάνω. Αλλού απλώνεται δροσιά κι αλλού χιόνια στηρίζει. Σε ζήτησα γωνιά, γωνιά σε βρήκα. Σου φίλησα τα μάτια σου και στους καημούς, και στους καημούς σου πήγα. Αλλού απλώνεται δροσιά κι αλλού χιόνια σφυρίζει. Ναι, Γιάννη, γεια σας κύριε Θεοδωράκη. Θα ήθελα να ρωτήσω, άκουγα πριν με ενδιαφέρον που μας λέγατε μια στιγμή της ζωής σας για την εκτέλεση που παραλίγο να σας εκτελέσουν. Ξεφύγατε από εκείνη την εκτέλεση. Από τι άλλο έχετε ξεφύγει στη ζωή σας, θεωρείτε? Θελημένα είμαι. Από τον εαυτό μου δεν ξέφυγα ακόμα. Δηλαδή. Το τελευταίο μου εμπόδιο είναι ο εαυτός μου. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όλα θα έχω περάσει. Έλα, έλα Δημήτρη μου. Χαίρομαι που σας γνωρίζω κύριε Θεοδωράκη. Μία ευχή θα θέλαμε από το, από το στόμα σας να ακούσουμε. Κάτι. Κοινότητα. Μόνο μία λέξη ειρήνη είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ειρήνη, βέβαια. Από, που... όσα, από την εμπειρία που έχω. Σαν άνθρωπος, το χειρότερο πράγμα που έχω ζήσει ήταν ο πόλεμος. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς παρά μόνο όταν το υποστεί τον πόλεμο. Είναι και άδικο. Είναι άδικο ξαφνικά, ενώ όλα είναι καλά, να βλέπεις ένα σπίτι να γκρεμίζεται. Να βλέπεις ανθρώπους να διαλύονται, να βλέπεις μανάδες να κλείνουν τα παιδιά τους. Άνευ λόγου, δεν είναι παράλογος. Ο πόλεμος έπρεπε να απαγορευτεί. Και καταλαβαίνεις την δική μου τη δυστυχία. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έζησα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακριβώς όπως έγινε σήμερα. Δηλαδή εχθές που είδαμε αυτούς την τρόικα του θανάτου, την τρόικα του πολέμου, εγώ έβλεπα τον Χίτλερ, ο οποίος με τα ίδια επιχειρήματα για να σώσει την ειρήνη, να δώσει ελευθερία, να δώσει δημοκρατία. Γι' αυτά πάλευε κι αυτός. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τότε δεν υπήρχε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπήρχε
Η κοινωνία των εθνών, λεγόταν τότε, με έδρα τη Γενέβη. Επειδή έβαλε πάλι ultimatum, θα εγκρίνεται να κάνω πόλεμο. Είπαν όχι, αυτή διέλυσε και έκανε πόλεμο. Ακριβώς ο Μπούς τώρα που διαλύει, ουσιαστικά την διαλύει. Αλλά όμως ζήσαμε την μεγάλη ικανοποίηση να δούμε ότι αυτοί οι οποίοι παρέβησαν, ας πούμε, τους διεθνείς νόμους και έκαναν να πέρασαν στη γενοκτονία, να δικάζονται στην Νιρεμβέργη. Καλά, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε και όλοι οι άλλοι είχαν άθλιο τέλος. Αλλά οι άλλοι έγινε η δίκη της Νιρεμβέργη για αυτόν τον λόγο. Γιατί παρέβησαν τους νόμους της κοινωνίας των εθνών. Θα δούμε, θα υπάρξει ένα, αυτή είναι η ευχή που κάνω. Μια μέρα ένα δικαστήριο, μια νέα Νιρεμβέργη, που η καινούργια, γιατί αυτή ακριβώς είναι η νέη Χίτλερ. Ο Μπούς, ο κύριος Αθνάρ και ο κύριος Μπλερ είναι η νέη Χίτλερ. Μάλιστα. Και πρέπει μια μέρα να τους τιμωρήσει η ανθρωπότητα. Πρέπει, δεν ξέρω, έπρεπε να γίνει ένα κίνημα από νομικούς, όπου από τώρα να συλλέγουν τα στοιχεία της κατηγορίας γενοκτονίας. Ωραία πρόταση. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω πρόταση. Πόσο καιρό θα περάσει αυτό, αλλά δεν μπορεί να πάει πίσω η ανθρωπότητα, διότι αν οι Αμερικάνοι κάνουν αυτό το οποίο δεν έκανε ο Χίτλερ, γιατί ξέρετε, ο Χίτλερ σχεδιάζει να κάνει την Γερμανία, την έλεγε, των χιλίων χρόνων. Ήθελε να κυβερνήσει χίλια χρόνια και θα κυβερνούσε χίλια χρόνια, εάν διόταν αυτές τις φοβερές θυσίες. Αυτοί το ίδιο όνειρο έχουν, το ίδιο σχέδιο έχουν, αλλά έχουν ορισμένα εμπόδια ακόμα. Έχουν βέβαια ορισμένα κράτη μεγάλα που πρέπει να εξοντώσουν, γιατί βλέπετε ότι περικυκλώνουν την Κίνα σιγά σιγά, πάνε την Κορέα, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι εκεί ή αν στο μεταξύ, γιατί υπάρχει και το μεγαλύτερο εμπόδιο, είναι ότι οι λαοί έχουν ξυπνήσει. Είναι μεγάλη δουλειά το γεγονός ότι ξύπνησαν τόσο γρήγορα όλοι οι λαοί. Την εποχή του Χίτλερ ο γερμανικός λαός ήταν μαζί του 100%. Σήμερα με τον Μπούς έχουμε ένα 20-30% ή 10% βγαίνει στους δρόμους. Η πλειοψηφία είναι με τον Μπούς βέβαια, αλλά υπάρχει όμως ένα ζωντανό τμήμα που βγαίνει στους δρόμους. Αυτό δεν υπήρχε επί Χίτλερ. Και αυτό μπορεί να γίνει μαγιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο πόλεμος του Βιετνάμ σταμάτησε γιατί βγήκε η αμερικάνικη νεολαία στους δρόμους. Διαδήλωνε βέβαια. Διαδήλωνε και έχει δύναμη μεγάλη ο λαός. Ας απαντήσουμε εμείς με την πιο φιλοειρηνική σας έκφραση, τη μουσική σας και με τον γλυκό Δημήτρη Μπάση. Πάμε λοιπόν. Πάμε, αγάπη μου. Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Και τα βουνά, και τα βουνά, τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπό.
αδερφούλα μου. Και εσύ γειτονοπούλα μου, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε βέβαια και την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη που συνεχίζει με τον τρόπο τον δικό σας να εκφράζει τη μουσική σας. Το οποίο και με συγκινεί και με τιμά. Έτσι και είναι, είστε ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Πέρα από ότι αποδέχεστε τη μουσική του Μίκη, εκφράζετε με ένα σεβασμό, με λιτότητα, με απεριτοσύνη όπως είναι ο ίδιος. Γι' αυτό σας τιμά ιδιαιτέρως. Μπορούμε να κάνουμε τις συστάσεις για να ξέρει ο κόσμος και ποιους βλέπει. Παρακαλώ, να έρθω εγώ κοντά σας. Λοιπόν, για πέστε μου ποιος θα κάνει τις απόλυτες συστάσεις. Ο μαέστρος, έλα μαέστρος. Δεν υπάρχει μαέστρος. Έλα κοντά το μικρόφωνο. Λοιπόν, κατά σειρά, έτσι. Ναι. Ο κύριος Τόλης Κόκκινος στο πιάνο. Ο Τόλης ο Κόκκινος. Δημήτρης Παπαγγελίδης στην κιθάρα. Υπάρχει ένας ακόμα κιθαρίστας ο οποίος μας αρρώστησε και δεν ήρθε, ο Δημήτρης Παπαλάμπρου. Δεν χειροκροτάτε. Εντάξει. Είναι τα μπουζούκια ο Γιώργος Κοντογιάννης. Ο Γιώργος Κοντογιάννης. Πολύ, πολύ καλή μπουζούκια. Ο Μανώλης ο Γιώργος. Τεό Λαζάρου στον μπάσο. Λόγω της διεθνούς καριέρας, προφανώς, ο Τέο. Ναι. Ο Γιάννης Ρούσος στα drums. Γεια Γιάννη. Υποφαινόμενος Θέμης Συμβουλόπουλος στα κρουστά. Ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζω να μπορέσετε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να υπάρχει ένα γκρουπ, ένα συγκρότημα. Έτσι. Να πω κάτι. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο πράγμα. Άκουγα τον κύριο Μίκη πριν που έλεγε για τις πολλές ώρες που έκανανε πρόβες παλιά, ναι, όταν ήταν και εκείνος. Έχουμε περάσει και εμείς, και το ξέρει και ο ίδιος πια, ναι, ότι έχουμε περάσει απίστευτες ώρες και είναι ιδιαίτερη χαρά μας όταν είναι ο ίδιος μαζί μας, διότι μεταμορφωνόμαστε μόνο αυτό. Τέλεια. Μάλιστα. Να είστε καλά και να μεταμορφώνεστε πάντα και με τον ίδιο και χωρίς τον ίδιο. Να υπάρχει η προσωπικότητά του, υπάρχει στη μουσική του, που νομίζω είναι και ισχυρότερη μερικές φορές η μουσική και η έκφραση του μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των χρόνων. Να πίνεις
σου ζω στη Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει σ' άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Ποιος τα ξέρει. Νύχτα δε θα έρθει σ' άλλα μέρη. Σοφτά. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει. Σκοπιά φύλλα στην Κατερίνη. Μες στην ομίχλη 5-8. Μες στην ομίχλη 5-8. Σου εκείνη Σκοπιά φύλλα στην Κατερίνη. Εσείς για όλους εμάς είστε μια εικόνα, ένα δώρο, ένα άκουσμα που μπαίνει από εδώ και κάθεται εδώ και εισπράττουμε γενικότερα. Εμείς για σας τι είμαστε? Όταν είσαι εσύ εννοείς... Εμείς ο κόσμος που το... Τώρα εσείς προσωπικά μπορούσα να είστε και μούσα μου. Είναι διπλή χαρά να μου κάνετε εσείς μια ερώτηση που είσαι και μια κοπέλα και νέα και όμορφη. Αλλά εσείς δηλαδή όλοι μαζί, αυτό που λέμε λαός κλπ, είστε το οξυγόνο μου. Εγώ σας φαντάζομαι, μπορεί να είμαι λίγο απομονωμένος, αλλά η μεγάλη μου φυσικά χαρά είναι όταν είμαι κοντά σας, είμαι μαζί. Και ίσως γι' αυτό το λόγο είμαι από αυτούς που ανακάλυψαν τη λαϊκή συναυλία. Δεν υπήρχε λαϊκή συναυλία. Ο κόσμος πήγαινε στα κέντρα. Εγώ μπήκα τότε στις αγορές και λοιπά για να είμαι μαζί με τον, με τον κόσμο. Ιδιαίτερα δε οι νέοι κουβαλούν αυτούς για το παρόν, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς. Είστε πιο κοντά στο χώμα, στην πραγματικότητα. Ξέρετε την πραγματικότητα αυτή, γιατί όπως το δέντρο που είναι πλάι στο χώμα, βγαίνετε ρίζες. Είσαι πιο γνήσιοι στη νέα γενιά. Βγαίνετε εσείς τώρα, θα ακολουθήσετε. Και το περίεργο είναι ότι όσο πιο κοντά είστε στο χώμα, πιο νέοι, τόσο πιο πολύ βλέπετε και στο μέλλον. Εμείς είμαστε μια γενιά που έχουμε αρχίσει να χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα και δεν έχουμε και αυτή την δύναμη για να πάμε προς το μέλλον. Γι' αυτό πάντοτε εγώ πιστεύω στην όλη. Διαφωνώ, κύριε Θοδωράκη. Πιστεύω ότι εσείς, και το είπα και στην πρώτη εκπομπή, εσείς δεν είστε ούτε καν του παρόντος. Είστε μόνο του μέλλοντός μας. Στη φαντασία σας. Όχι, στην πράξη. Στην πράξη και η ιστορία θα το αποδείξει και θα δικαιωθώ εγώ. Είστε ούτε καν στο παρόν δεν είστε. Με ένα τόσο φοβερό παρελθόν είστε ήδη στο μέλλον. Ο Σωτήρης ο Τάτσης είναι και αυτός μουσικός συνεργάτης μου. Βέβαια είναι αμερικανοθρεμένος, παίζει φάνκι πιο πολύ αυτός. Ενώ μουσικά. Το φάνκι βέβαια δεν είναι αμελητή ποσότητα, διότι εκφράζει και πόθους επιδημίες των λαών. Η μαύρη, η μουσική των μαύρων. Η soul, η ψυχή. Μα γι' αυτό παίζουμε. Ναι, soul, ναι. Μα γι' αυτό παίζουμε, γιατί και η μουσική. Και είναι και λίγο μαύρος. Παίζουν στον δρόμο. Και γι' αυτό έχω βαφτεί και έτσι, γιατί τους αντιπροσωπεύω. Λοιπόν, για πες μου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θοδωράκη ποιο είναι το όνειρό του. Τι σκέφτεται. Τι θα ήθελε να... Το όνειρό του. Λίγο είναι το όνειρό. Το πώς, το τι σκέφτεται για την Ελλάδα και για τον ίδιο. Αυτό.
Εγώ για τον εαυτό μου δεν μπορώ να κάνω πια όνειρα. Είπα ότι προηγουμένως το εμπόδιο είναι αυτός μου. Γιατί είναι το εμπόδιο? Γιατί στην ηλικία που είμαι θέλω να φτάσω σε ένα νιρβάνα, σε μια ησυχία. Αλλά ο εαυτός μου δεν με αφήνει. Γιατί τέτοια αγωγή που δεν με αφήνει να καθίσω να απολαύσω τους καρπούς των γυρατιών μου. Γιατί τα γυρατιά σε αποστασιοποιούν από την πραγματικότητα και σου δίνουν μια δυνατότητα μιας γαλήνης. Αυτό δεν μπορώ να το έχω εγώ. Γιατί ο εαυτός μου δεν με αφήνει. Είστε στην τρίτη ηλικία, ναι, αλλά σας περιμένει πολύ η τέταρτη ηλικία. Και αυτός που λέω, τι είναι? Είναι ένας που νοιάζεται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω η πατρίδα μου να διακριθεί, γιατί το αξίζει. Και βλέπω ότι κάποτε ο Σαντρετάκης είχε πει ότι είμαστε ναός ανάδελφος. Έχουμε μια ιδιομορφία. Εγώ πιστεύω πολύ στην Ελλάδα σαν ιδέα και σαν παράδοση. Πιστεύω ότι έχω την τύχη να κάθομαι και απέναντι από το Παρθενόν, από την Ακρόπολη. Και κάθε μέρα με τη βλέπω την Ακρόπολη. Είναι το μέτρο. Το μέτρο του ωραίου. Το μέτρο της αρμονίας. Έγινα συνθέτης χωρίς να ξέρω κλασική μουσική, γιατί έβλεπα τις αρχαίες κολόνες. Γιατί εκείνη η αρμονία, αυτό είναι η σύνθεση. Θέλω να έχει ένα διαφορετικό μέλλον η χώρα μου. Μάλιστα. Δεν θέλω να είμαι λαός μόνο ξενοδόχων και διασκεδαστών. Και έχουμε όλη τη δύναμη. Δηλαδή υπάρχει το δυναμικό από κάτω. Δηλαδή η εξπλάδα υπάρχει, η θεία υπάρχει, η εργατικότητα υπάρχει. Σύστημα υπάρχει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διακυβέρνηση τέτοια που να μπορέσουμε ο λαός να γίνει πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος θα βγάλει τα καλύτερά του και να... Θέλω μια Ελλάδα καλύτερη, αυτό θέλω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Παρακαλώ, δώσω το μικρόφωνο στο Φίλιππα τον Βασιλόπουλο και θέλω να μου απαντήσει το εξής. Είδες με τι τρόπο μίλησε προηγουμένως ο κύριος Θοδωράκης για τους τσιγκάνους. Και επειδή είσαι τσιγκάνος, πώς αισθάνεστηκες όταν άκουσες τον Θοδωράκη να λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπώ και γιατί μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της ζωής με αυτή τη δυναμική? Πώς αισθάνεστηκες όταν άκουσες? Να το πω. Αισθάνομαι δηλαδή για εμάς τους τσιγκάνους να είναι καλά άνθρωπος. Ναι. Παναγόλας με αγαπά πολύ γιατί είναι δάσκαλος. Βέβαια. Να, παιδιά. Και πατέρας. Και πατέρας. Γενικά ο βασιλιάς είναι αυτός. Ελπίζω να μην τον κάνετε βασιλιάς των τσιγκάνων, γιατί δεν είναι τσιγκάνος. Έχω γράψει ένα ωραίο τραγούδι, ο Μίμης ο Τσιγκάνος, το οποίο τραγούδησε ο Χατζής. Ναι. Το οποίο το λέει, το έχει πει μόνο ο Χατζής, αλλά δεν έγινε πολύ γνωστός. Ναι. Και τραγουδάω για τον Μίμη, τον βασιλιά των τσιγκάνων. Μάλιστα. Ο Χατζής ξέρεις ότι ήταν παιδί δικό μου. Με μένα ξεκίνησε. Με μένα ξεκίνησε. Και ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα γυαλιά όταν ήταν η Χούντα σε όλους τους Έλληνες. Ήταν τσιγκάνος αυτός. Και η μουσική μου είχε απαγορευτεί, όπως ξέρετε, ούτε να παίζεται, ούτε την ακούνε, ούτε να την διαδίδουν. Και φυσικά κανένας δεν διανοείται ποτέ τραγουδιστής να τραγουδήσει ένα δικό μου τραγούδι κλπ. Τι έκανε όμως ο Χατζής, που ξέρετε αυτό, τραγούδισε την Μπλάκα. Μάλιστα. Έτσι. Και μία ωραία μέρα, είχε κοινό κάτω κλπ. Λέει, είχε την κιθάρα του έτσι και βάζει την κιθάρα του κάτω έτσι. Και λέει, τώρα θα ακούσουμε μαζί ένα αγαπημένο μας τραγούδι. Και κάνει έτσι. Και δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Και το πιάσε το κοινό και έβαλε το κεφάλι του κάτω έτσι. Μάλιστα. Και όταν πέρασα 3 λεπτά, σηκώθηκε πάνω και χειροκρότησε ο κόσμος. Ήταν πολύ ωραίο. Τον περίμενε η αστυνομία απ' έξω. Τον πιάνει και τον πάει στο τμήμα. Γιατί τραγουδάς το Δουράκι, λέει. Άκου να είσαι πραγματικά, λέει. Γιατί και σιωπή, ήσασταν και σε σιωπές μέσα, βέβαια. Λέει, εγώ λέει, αυτή την ώρα λέει, μου χάσε κεφάλι κάτω. Και έλεγες, τι τραγουδούσες? Και τίποτα δεν τραγουδούσα. Και γιατί χειροκρότησα, ρωτήστε τους. Ήταν το πιο έξω πράγμα που έγινε. Και το έκανε τσιγκάνος. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποδεχτούμε έναν άλλον τραγουδιστή.
που και αυτός είναι από τους νέους που τον προαναφέρατε, τον Γιάννη τον Ντογκότσιρα. Για να μην τα λέω έτσι από πίσω. Αυτός είναι το άξιο νηστή. Αυτός είναι το άξιο νηστή και είναι και άξιος. Είναι πραγματικά άξιο νηστή. Λοιπόν, να έρθει παρακαλώ ο Γιάννης ο Ντογκότσιρας. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Δεν ξέρω αν διακρίνω στο πρόσωπό του και στο χαμόγελό του μια μόνιμη ευγένεια, ένα υψηλό ήθος, ένας άνθρωπος που ακόμα και στον τρόπο που τραγουδάει φαίνεται ο πολιτισμός του. Ναι, φαίνεται ο πολιτισμός του. Ευγενής, χαμηλόφωνος, αλλά πολύ δυνατός και με μουσικότητα, πολύ μουσικότητα. Αλλά και με στέρεη άποψη για τα πάντα. Ναι, ναι. Χαμογελάει έτσι, αλλά μέσα το μυαλό του ξέρει. Τοποθετείται και ξέρει ακριβώς από πού έρχεται, πού πάει και λοιπά σε όλα αυτά. Και είναι τοποθετημένος. Βεβαίως τοποθετημένος και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλιώς δεν πας μπροστά, έτσι δεν είναι. Έχεις ένα μούσουλα έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Έχω μια μουσική παιδεία την οποία την οφείλω κατά πολύ σε εσάς. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, σας το έχω πει ξανά. Και επειδή εσείς έχετε βάλει στέρεα θεμέλια σε πολλά πράγματα στη μουσική μας, θα είμαι χαρούμενος αν θεωρείτε ότι έχετε φτιάξει στέρεους τραγουδιστές. Μα κοίταξε τώρα, έκανες ένα έργο που είναι ένα έργο κατά κάποιο τρόπο, πώς να σου το πω, όπου μετριάται κανένας, πώς να το πούμε αυτό, ναι, το αξιοριστεί. Ναι, ένα μέτρο βέβαια. Και ένα μέτρο και στάθηκε αυτό απόλυτο, έκανα, μου αρέσει πάρα πολύ η εκτέλεση που έκανα και εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι έκανες και το πνευματικό εμβατέριο, το οποίο είχε τραγουδηθεί από τον Καλογιάννη επιχούντας και δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και ο Γιάννης το είχε κάνει και πολλά κονσέρτα και η φωνοληψία του είναι καταπληκτική. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό, διότι έχει μεγάλη πνευματικότητα μέσα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια μελωδία. Πρέπει να ερμηνεύσεις λέξη-λέξη τον ποιητή. Ξέρετε, και επειδή ο Γιάννης ο Κότσαρας είναι από τους τραγουδιστές που έχουν μια πολύ μεγάλη αποδοχή από, από την νεολαία. Από το μόνο που... πράγμα που τον ζηλεύω. Ναι, ναι. Γιατί τον αγαπούν τα κορίτσια πιο πολύ. Τον αγαπούν τα κορίτσια. Εντάξει, και τα κορίτσια και τα αγόρια. Τι γίνεται όταν γίνεται στην αυλία, δεν μπορεί να φανταστείς. Τι γίνεται, είπες για μένα, τίποτα δεν πιάνω εγώ. Εσείς δεν το ξέρετε ότι είστε λατρεμένος των γυναικών. Ήμουν κρυφός, φαίνεται. Θα παρακαλώ σε αυτό. Βέβαια, ναι, καλά, είναι ένα πολύ ωραίο παιδί, πολύ ωραίος άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό που χαρακτηρίζουν την ομορφιά του. Όχι, είναι νεολαία. Ναι, είναι κοντά στον παλμό της νεολαίας. Ναι, τους αφουγκράζεται. Να σας διακόψω επειδή αισθάνομαι λίγο άσχημα. Όχι, να πω το εξής. Ξέρω παιδιά, επειδή έχω την τύχη να διδάσκω παιδιά στο γυμνάσιο, που άκουσαν τα τραγούδια του Μίκη με αφορμή τις δικές σου εκτελέσεις. Γιατί ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που τα ραδιόφωνα δεν παίζουν με αξιοκρατία τα τραγούδια. Βάζουν, ας πούμε, ξέρεις, αυθαιρέτως, ας πούμε, κλπ. Και ήσουν και μια αφορμή, εσύ και ο Μπάσης κλπ. Οι νέοι τραγουδιστές, να ξανακούσουν παιδιά κάτω από τις δικές σας τις συστάσεις το Μίκη Θοδωράκη και άντε πάλι από την αρχή να μπαίνουν στη διαδικασία του ουσιαστικού πολιτισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας, τουλάχιστον εγώ δεν έχω καταλάβει ότι κάνω τόσο σημαντικά πράγματα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι καταρχήν ικανοποιώ κάποια όνειρα παιδικά. Μάλλον δεν ήταν καν όνειρα. Είναι όπως όταν είμαστε παιδιά που ονειρευόμαστε να πάμε στο φεγγάρι, να γίνουμε αστροναύτες. Ξαφνικά εμφανίζεται ο μύθος για μένα, έτσι, κυρίως Θεοδωράκης, και μου λέει θα πεις το άξιο νηστή. Εκείνη την ώρα εγώ, η αλήθεια δεν το πιστεύω και ακόμα δεν πιστεύω ότι έχει γίνει. Δεν το πιστεύω ότι έχει γίνει. Πολύ καλά. Αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι γνώρισα τον αγαπημένο μου κύριο Θεοδωράκη, τον γενναιόδωρο κύριο Θεοδωράκη, και αυτό... Μ' αρέσει που λέει κύριο Θεοδωράκη. Ναι, ναι. Δεν το λέει με αγάπη. Ναι, βέβαια. Δεν το λέει έτσι κυριλέ. Μα... να σας κάνω μια ερώτηση. Μ' αρέσει και ο πληθυντικός και ο ελληνικός και η ευγένεια. Η αγένεια δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να είναι ευγενής. Την πρώτη ώρα που με συνέλαβαν και με πήγανε στην ασφάλεια, τότε τη φορά που είμαι και πιο μεγάλος, αφώναζαν και ήταν αγενείς και εκφώναζαν κλπ. Λοιπόν, ήταν ένας πιο μπρατσωμένος, έτοιμος να με χτυπήσει. Του λέω, θα με χτυπήσεις εις των πληθυντικών.
Με ευγένεια. Λοιπόν, οι Έλληνες δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να είναι άμεση, να σου μιλάνε στον εθνικό, αλλά το κάνουν από αγάπη. Εγώ τώρα δεν κυκλοφορώ πολύ, αλλά όταν κυκλοφορούσα, όχι μόνο μου λέγανε «Μέγι, καλημέρα, τι κάνεις» κλπ. Αλλά επειδή ήταν και η εποχή των πολιτικών ζυμώσεων και είχαν όλοι αντιρρήσεις, ήταν υπέρ, κατά, μέσα στο λεωφορείο. «Με κοιτάει αυτά που πήρε, γιατί μιλάς έτσι?» Εγώ μου άρεσε αυτό. Δεν ήταν αυθόρμητο, διότι με θεωρούσε οικείο, δεν με θεωρούσε κάτι. Λέγε ο Μίκης δικός μου που έκανε λάθος. Μίλησε άσχημα, δεν μου αρέσει πως μιλάει. Μάλιστα. Αλλά στο λέει αμέσως έτσι. Μ' άρεσε αυτό. Τώρα αυτό το κύριος Μίκης, δεν ξέρεις με τόση αγάπη που το είπε. Μια ερώτηση που πραγματικά την έχω απορία. Μας λένε σε εμάς τους νεότερους ότι δεν είναι σωστό να λέμε στις συναυλίες ή στους χώρους τους μουσικούς που δουλεύουμε για αποσπάσματα από έργα σας. Δηλαδή, εμείς ας πούμε πέρσι με τον Δημήτρη λέγαμε το της δικαιοσύνης, ήλιο νοητέ. Ποιος είπε αυτό το πράγμα, εγώ θέλω. Οι παλιότεροι. Ποιοι οι παλιότεροι, τι είναι. Εν τω μεταξύ, εγώ το ρωτάω συνέχεια αυτό. Όχι, λέγεται, ρωτήσει... πραγματικά ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Ενοχλεί. Ενοχλεί πολλούς. Δεν είχαν οι παλιότεροι πρέπει να κάνουν και αυτοί αποσπάσματα. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Όχι, δεν μιλάω για τους τραγουδιστές, μιλάω για τον κόσμο. Όχι, αντιθέτως, εγώ ρώτησα και τον κύριο Μπηθηκότση την προηγούμενη φορά και μου είπε αντιθέτως ότι πόσα λουλούδια έπαιρνε με το της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ και με το μάνα μου και Παναγιά. Ναι, ναι. Γιατί το λένε αυτό, δεν είναι... Όχι, ο κόσμος μερικές φορές λέει γιατί είπες το απόσπασμα από το Action ST και δεν είπες ας πούμε όλο. Αλλά να σου πω, όταν κάνεις μια συναυλία, είσαι σε ένα κέντρο, είναι σαν να υπογράφεις και ένα συμβόλαιο με τον ακροατή. Δηλαδή, λες στον ακροατή, θα κάνω μια συναυλία. Μπαίνει μέσα να ακούει μια συναυλία. Όταν κάνεις μια συναυλία, εκείνες που κάναμε παλιά, κάνεις κύκλους τραγουδιών, κάνεις ολοκληρωμένα τραγούδια κλπ. Όταν πας σε μια μπουάτ και τραγουδάς, είσαι σε ένα κέντρο, λες εδώ, είναι πάνω απ' όλα η ψυχαγωγία, είναι η διαφορετικότητα. Δεν θα σου βάλω, ας πούμε, τα 8 τραγούδια του επιτάφου, θα διαλέξω ένα που νομίζω ότι μου πάει και θα πω αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι άσχημο αυτό, είναι μια ανθολόγηση που κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή λένε και αυτό, βγαίνουν και ανθολογίες. Οι ανθολογίες δεν βάζει όλα τα έργα του ποιητή, παίρνει... Ναι. Λοιπόν, γιατί να μην έχει δικαίωμα να κάνει μια ανθολόγηση και μάλιστα, όταν μάλιστα είναι και ένας τραγουδιστής που έχει ένα τέτοιο τεράστιο ρεπερτόριο από τον Βαβακάρη, ας πούμε, τον Μητσάκη, τον Τζιτσάνη, ας πούμε, μέχρι τον σημερινό, δεν ξέρω, τον Τερζίδη, σε όποιον άλλο και καινούριο συνθέτη κλπ. Έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε 2-3 τραγούδια, εκ των οποίων μπορεί και τα 500 να είναι αριστουργήματα, πραγματικά. Γιατί να μην στο πρόγραμμά του να έχει αυτός ο δίσκος που έκανε τελευταία και έγινε και πλατινένιος κλπ. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Έκανε μια πάρα πολύ καλή επιλογή, μια ανθολόγηση, έβαλες ακόμα και ελαφρό τραγούδι μέσα. Ναι. Έβαλες ναι, το Σιουγιούλ, το ένα βράδυ που βρήκε. Ναι, ένα βράδυ που δεν μπορεί να φανταστείτε τι ήταν ο Σιουγιούλ, όχι ο Σιουγιούλ, ήταν ο... Ο Γούναρης. Ο Γούναρης μόνος του, με την κιθάρα του, ήταν και κακάσχημος, είχε και κοιλιά μεγάλη, αυτά κλπ. Για την κιθάρα του. Γέμισε το Καλλιμάρμαρο. 80.000 κόσμο. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι, το 54 πήγα στο Παρίσι, το καλοκαίρι του 54. Και είμαστε στη Νέα Σμύρνη. Τι απόσταση. Τραγουδάγανε οι 80.000 άνθρωποι ένα βράδυ που βρεχε μονότονα και τι ωραίο στίχη. Ένα βράδυ που... Πώς θα λέει αυτό? Ένα βράδυ που βρέθηκε. Και ακούγονταν στη Νέα Σμύρνη. 80.000 Αθηναίοι τραγουδάγανε τραγούδια. Χαίρομαι πάντως που εσείς, ο Μίκης Θοδωράκης, μιλάτε για το Σιγιούλ, όπως έχετε μιλήσει κατά την άλυψη για τον Αντίκ, για τον Γιαννίδη κλπ. Ο Σιγιούλ είναι μεγάλος συνθέτης. Γιατί υπήρχαν στη ζωή άνηση τρόποι προχωρήσεων των ανθρώπων. Κοίταξε, ο Αντίκ ήταν μεγαλοφύς. Ιδιοφύς, είχε κάτι άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κρίνεις μόνο σαν μουσικό, ήταν και ποιητής εκείνη τη στιγμή. Ήταν και performer, να πούμε. Performer, όλα αυτά κλπ. Αλλά συνθέτες καλοί εκείνης εποχής ήταν ο Γιαννίδης και ο Σιουγιούλ, οι οποίοι γράψανε πραγματικά αριστουργήματα, με τα οποία
ανατράφηκε ολόκληρη η γενιά μας. Δηλαδή, πώς μεγάλα. Αυτά είχαμε εμείς και. Και δεν ήταν. Υπήρχαν. Κάπου άκουσα τον Γιαννίδη να λέει ότι δεν μου επέτρεπαν να κάνω άλλο ρυθμό από ταγκό. Οι εταιρείες λέγανε θα κάνεις ταγκό. Όταν πήγα να κάνω κάνα βάλς, ο Σιγιούς έκανε βάλς το άστα τα μαλάκια σου και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κρυφά το έκανε αυτό, διότι ήθελε μόνο ταγκό. Μάλιστα. Μόνο ταγκό. Αλλά μέσα στο ταγκό που είναι φόρμα αργεντίνικη, οι Έλληνες βάλανε ελληνικό περιεχόμενο. Οι μελωδίες του Σιγιούλ, και αν θα δεις, είναι πιο πολύ επηρεασμένες από το επιθανησιακό, ακόμα από το ρεμπέτικο, δηλαδή κάτι, όταν λέω ρεμπέτικα, ας πούμε, πάρει το ταματόκαλα σου λάμπουν. Το Βαβακάρι, ναι. Που είναι λίγο και δημοτικό κλπ. Και αυτό του έδωσε πιο συστηματικό χαρακτήρα. Ήταν σπουδαίοι συνθέτες αυτοί. Εγώ δεν τους προτιμώ καθόλου. Άλλωστε με αυτούς μεγάλωσα εγώ. Βεβαίως. Εγώ δεν πήγα στα οδεία της Ευρώπης, μεγάλωσα. Εγώ είδα νότες, όταν πήγα στο γυμνάσιο, 12 ετών, είδα νότες. Δείξα ότι υπάρχει μουσική. Και πήγα στο οδείο, όταν τελείωσα το γυμνάσιο και ήμουν ήδη 18 χρονών. 18 χρονών ο Σωστάκοβιτς τελείωνε το οδείο. Βέβαια. Ο Μότσαρτ σχεδόν πέθανε πια. Έτσι είναι στην Ελλάδα, είμαστε καθυστερημένοι. Τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι, αλλά δεν είμαστε κακοί. Λοιπόν, Γιάννη μου, που πραγματικά το χαμόγελό σου περνάει και μέσα από τον τρόπο που τραγουδάς, θέλουμε να μας τραγουδήσεις. Θα πω ένα απόσπασμα λοιπόν από το Action ST. Ανάτο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και άκουσα και τα. Θα κάνεις και μήπως και τα. Σαββατόβραδο. Ε? Σαββατόβραδο. Κάτι άκουσα, θα πεις Σαββατόβραδο. Πολύ ωραία. Έχω. Ναι. Θα πω και τον Γκαϊμό. Α. Και θα πω και τη Δραπετσόνα. Μάλιστα. Α, ναι, ναι. Πάμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλος ο γυαλός, είναι μακρύ το κύμα. Είναι μεγάλος ο καημός, είναι πικρό. Όταν μέσα μου πικρό το αίμα της πληγής σου, αυτό το αίμα πιο πικρό στο στόμα το φιλί. Ξέρεις τι είναι που ακόμα βράδια χωρίς φεγγάρι να μην γνωρίζεις για στιγμή ο πόνος θα σε πάει.
μικρό. Το αίμα της πληγής σου
Μιας και ο Μίκης ο Θοδωράκης μας επιτρέπει να είμαστε αληθινοί, θα ήθελα να ρωτήσω τις γυναίκες και να είμαστε και ελαφρύτεροι από το βάρος που ο ίδιος μας επιτρέπει να κουβαλάμε. Στάσα, γιατί μίλησε για τρίτη ηλικία, μίλησε ότι εγώ δεν βλέπω έναν άνθρωπο γυρασμένο απέναντί μου και μάλιστα είπα ότι μπορεί να νίκετε εντός εισαγωγικών στην τρίτη ηλικία, αλλά σας περιμένει η τέταρτη και είμαι σίγουρος ότι θα είστε από τους πρώτους που θα εισάγετε και την πέμπτη ηλικία. Τέτοια δυναμική δεν θα φανεί. Λοιπόν, μακάρι να πώς, ως άντρας, συγγνώμη, δεν θέλω να μου πεις, ως άντρας που είσαι ένα νέο κορίτσι, πώς σου φαίνεται ο κύριος Θοδωράκης? Μπορώ να πω ότι είναι ένας πάρα πολύ γοητευτικός άντρας. Να άκου. Ότι όντως δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του. Είναι τρομερό αυτό. Ναι. Ότι ο χρόνος δεν έχει περάσει από πάνω του. Για μένα, ειλικρινά, από την αρχή της πρώτης εκπομπής, ναι, το παρατήρησα αυτό. Να τα. Τώρα, η Δομνίκη, να δω τη Δομνίκη. Για πες μου, Δομνίκη. Για να απαντήσουμε βέβαια στην πολύ ταπεινή άποψη που έχει ενδεχομένως για τον εαυτό του. Πώς φαίνεται ο Μίκης Θοδωράκης? Νομίζω ότι η ψυχή ενός ανθρώπου μπορεί να καλύπτει τη φθορά που μπορεί να επέλθει στο σώμα ενός ανθρώπου. Και νομίζω ότι ο κύριος Θοδωράκης θα παραμένει ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής ψυχής. Μάλιστα. Εσύ το πήγες στην ψυχή δηλαδή. ναι, το πήγες στην ψυχή. Για Βαλεντίνα, βλέπεις καμιά φορά στο σώμα του Μίκη Θοδωράκη? Πολύ έξυπνη. Είναι πανέξυπνη. Εσύ βλέπεις καμιά φορά στο σώμα του Μίκη? Ξέφυγε. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του μάτια. Ναι, εγώ ρώτησα, δεν ρώτησα τον καθένα, ρώτησα εσένα ως γυναίκα να απαντήσεις. Εγώ πιστεύω το ερωτικό στοιχείο ότι υπάρχει στη ζωή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν εσείς, το ξέρω από τη ζωή. Δεν είναι δυνατόν εσείς να μην προκαλείτε τον κόσμο ερωτικά. Και δεν λέω μόνο με τη στενή έννοια τις γυναίκες, ενώ δηλαδή με την ευρεία έννοια, αλλά και με τη στενή έννοια. Του πανθεϊσμού, θέλετε. Λοιπόν, θέση. Για μένα είστε σαν ένα σύννεφο που όταν περνάς από μέσα χάνεται έτσι αυτό το άσπρο και κολλάει πάνω σου. Αυτό. Να το. Ελπίζω να μην κολλάς στον κύριο Θοδωράκη. Όχι. Λοιπόν, Μικαέλα μου. Ορίστε. Φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα τα κολλητά. Φέρνει σε δύσκολη θέση. Ωραία, τα φέρνω σε δύσκολη θέση. Αφού ξέρουμε τώρα. Εσάς μάλλον. Δεν έχω καθρέφει στο σπίτι μου. Δεν βλέπω τον καθρέφει. Θα πω κάτι που σου φανεί κοινότυπο, αλλά για μένα ισχύει ότι πλέον οι γυναίκες ψάχνουμε να βρούμε άντρες με προσωπικότητα και νομίζω ότι ξεχυλίζεται από προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά προσωπικό γούστο της κάθε μίας. Αν της αρέσετε ή όχι. Εντάξει, λοιπόν, μου έκανε εντύπωση αυτή η φωτογραφία εδώ που είναι στην Τρίπολη του 1942, ο Μίκης και ο Γιώργος Κουλούκης και το αγαπημένο λυκόσκυλο του Μίκη, η Άλβα. Η Άλβα. Ο φίλος μου Αργύρης ο Μαρνέρος μου την έφερε έτσι να σας ξαναθυμίσω εκείνη την εποχή να μας πείτε μερικά πράγματα. Καταρχήν, είστε ζωόφιλος. Βέβαια. Αγαπάτε πολύ τα ζώα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά τα εγκατελειμμένα ζώα. Τα εγκατελειμμένα. Αυτούς που λέμε κοπρίτες, ας πούμε. Κοπρίτες, ναι. Ναι. Εάν δεν ήμουν παντρεμένος, θα μάζευα δύο πράγματα στο σπίτι μου κάτω. Τους γέρους, τα απόκλους και τα αδέρφια τα σκυλιά. Μάλιστα. Ζούσα μαζί έτσι, γιατί σ' αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πράγμα, ήταν αγαπημένος σας αυτό το λυκόσκυλο, η Άλβα. Αυτό πάρα πολύ, ναι. Ήταν λυκόσκυλο πολύ έξυπνο, όπως όλα τα λυκόσκυλα. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι μας πήγαινε και τα παπούτσια χωρίς σαγκάρι. Το τόσο έξυπνο του είναι σε παπούτσια και ξέρει που θα το πάει. Ήξερε που θα το πάει, ναι, 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 ναι. Ήταν η αγαπημένη μου τότε, ήταν και θηλυκιά, βλέπεις. Με τα σκυλιά πήγαμε πολύ καλά. Και πήγαμε εκδρομές, παίζαμε έξω. Κάποτε του άρεσε στους Γερμανούς, το πήγανε, λέω, άστε να πάει. Την πήρανε, έφαγε πάρα πολύ κλπ. Και όταν τη σφύριζα, είχα μια σφυρίχτρα που ακούγαν μόνο τα σκυλιά. Και σε αυτό το... Ναι, 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 όπου και να σφύριζα, ερχόταν σε μένα. Μάλιστα. Και αφού έφυγε καλά από τους Γερμανούς, ήρθε ο Κουλούκης. Είναι ο ποιητής που έχω μελοποιήσει στην 7η Συμφωνία. Μάλιστα. Εδώ με συμφωνία είμαστε στη Μακρόνηση όμως. Μαζί. Να και... Μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια επίσης ωραία φωτογραφία. Ο Μίκης με τα ρούχα της ΕΟΝ που τα φορούσε πια σαν εκδρομική στολή στα 1943. Όταν είχε κατασταλάξει πολιτικά
στα αμπέλια εντός εισαγωγικών του Μάκη Καρλή. Από αριστερά ο Μάκης, ο Γιώργος Κουλίκης με το ψαδάκι, η αδερφή του Τιτίκα και ο φίλος τους Δημητρακόπουλος. Ο Μάκης ο Καρλής, ο Μάκης ο Καρλής αυτός ήταν ο πιο καλός μου φίλος εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή. Ήμουν ένα παιδί πολύ μοναχικό και δεν έκανα παρέα με κανέναν και έβρεχε και μ' άρεσε να βαδίζω στο δρόμο με τη βροχή μέσα στο χειμώνα. Μου έκανε καλό η βροχή έτσι κάπως. Και ξαφνικά έρχεται στην Τρίπολη και έρχεται με την ομπρέλα του και κάθεται πλάι μου. Εγώ δεν δεχόμουν κανένα πλάι μου. Δεν είχα φίλο, δεν είχα τίποτα. Είμαι πολύ μόνος. Και μου λέει, ναι, Μάκη κλπ. Και γίνηκαμε αχώριστοι φίλοι. Με αυτό λοιπόν, εδώ ο Μέν Κουλούκης, αδερφική φίλη και αυτός, πήγε Αντάρτης. Μάλιστα, μου επιτρέπετε να τη δείχνω και εγώ στην κάμερα, αν θέλετε, μάλιστα. Είναι ο Κουλούκης. Πήγε Αντάρτης. Θα το δει τώρα, είναι λίγο άρρωστος και θα το δείτε. Α, ναι, ναι. Ναι. Και καταδικάστηκε σε θάνατο, μετατράπηκε η ποινή του και ήρθε στη Μακρόνησο και εντελώς τυχαία, σε κάποια αγκαρία που παίρναμε 2-2 κάτι σειρματοπλέγματα και πηγαίναμε, αλλά είχε τόσο πολύ αέρα και σκόνη ώστε φοράγαμε τραγιάσκα και είχαμε και δεν βλέπαμε, μόνο τα μάτια μας. Και πηγαίναμε δύο πλάι-πλάι και με τα μάτια τον είδα και με είδε μετά από 4 χρόνια στη Μακρόνησο. Παρατήσαμε κάτω το σειρματόπλεγμα και αγκαλιαστήκαμε. Α, πολύ ωραία. Ο Μάικης στην ίδια εποχή πήγε αξιωματικός στο στρατό. Μάλιστα. Ήταν στον Εθνικό Στρατό, ο Μάικης. Επιτρέπετε. Μάλιστα. Ναι. Ήταν, μάλιστα. Πήγε στον Εθνικό Στρατό. Το ΕΟΝ, ακριβώς τα αρχικά ΕΟΝ είναι. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Η Εθνική, μάλιστα. Είμαι όλοι. Γιατί και ο Μπουφέτη και ο. Να, ο Δημητρακόπουλος φοράει και το καπέλο της. Μάλιστα. Ναι. Υπήρχε και στολή. Είμαστε υποχρεωτικά όλοι μαθητές. Είμαστε στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Ήταν το μεταξύ αυτή η οργάνωση. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, βγάλαμε το πι και το ε, βάλαμε και ένα πι και είμαστε επών. Επών, ναι, ναι, τρομερό. Είδατε πώς γίνεται ένα πράγμα που έχει την τάση να μαζικοποιήσει, αλλά με την φασιστική νοοτροπία, μετατρέπεται σε. Με το Μάκη λοιπόν, με το Μάκη έγινε το εξής. Γιατί του έχω φερώσει την πρώτη μου συμφωνία. Μάλιστα. Το 48 ήμουν παράνομος στην Αθήνα μέσα και με κυνηγούσαν η ασφάλεια να με πιάσουν κλπ. Που ήταν σίγουρο ότι θα με εκτελούσαν. Και τότε ο Μάκης είχε ένα προαίσθημα ότι θα πάθει κάτι και πήγε στη μητέρα μου και λέει ότι ήθελα να σας χαιρετήσω, πάω πάλι στο βουνό, έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Όταν θα ήταν 22 χρονών τότε και είμαστε τότε 22-23 χρονών. Μάλιστα. Ήταν ανθιπολογαγός. Και τότε λέω στη μητέρα μου να μου κανονίσει ένα ραντεβού. Και στα δρομάκια εκεί της Νέας Μέρνης το συνήθισα. Αγκαλιαστήκαμε και λοιπά. Εγώ ο κομμουνιστής παράνομος, αυτός στο Εθνικό Στρατό, αλλά ο άνθρωπος δεν είχαμε φιλία, ήταν φιλία. Του λέω, Μάκη, θα με πιάσουν και θα με εκτελέσουν. Εσύ που υπηρετείς, μου λέει, εγώ υπηρετώ στο Πήλιο. Λέω, γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου. Εσύ είσαι αξιωματικός. Μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι είμαι κρατούμενος, κάπως έτσι, και να έρθω στο Πήλιο και εγώ να περάσω στο Αντάρτικο. Μάλιστα. Και μου λέει, εγώ λέει, θα έχω την αίσθηση ότι είσαι απέναντι μου και θα σκοτώσω εγώ. Λέω, καλά, προτιμάς να με σκοτώσουν εδώ στην Αθήνα. Λέει, ανάμεσα στα δύο, δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι μπορείς στη μάχη να σε σκοτώσω. Μετά από ένα μήνα πιάστηκα. Πιάστηκα από την Νέα Σμύρνη και δεν πέρασα από την ασφάλεια. Έτσι με πήγανε στην Ικαρία και εκεί μαθαίνω τον θάνατο του Μάκη, ο οποίος το τζιπ του χτύπησε μία νάρκη και εξαερώθηκε. Δεν έμεινε τίποτα από το Μάκη. Στην Τρίπολη είναι ένα τάφος καινοτάφιο. Τότε εκτελέσανε και έναν άλλο φίλο μου κομμουνιστή, τον Βασίλη Λοζάνο, και έγραψα την πρώτη μου συμφωνία για τα δύο εχθρούς αδερφούς, ο ένας κομμουνιστής, ο άλλος νικητής, που σκοτώθηκαν την ίδια εβδομάδα. Μέσα σε μια οικογένεια, και έτσι έχασα τότε τον πολύ πρώιμα τον καλύτερο μου φίλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τον Γιάννη. Έλα, Γιάννη μου. Να ζητήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του Άξονα Στή μπορείτε να τραγουδάτε κι εσείς.
Πολύ ωραία. Έτσι, είναι πολύ το ωραία. Ένα το χελιδόνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Άνοιξε μας τα μικρόφωνα. Ένα το χελιδόνι κι άνοιξε ατριβή. Να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι, η άνοιξη ακριβή. Να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες στους φτωχούς, θέλει κι οι ζωντανοί να πίνουν το αίμα τους. Θέλει κι οι ζωντανοί να πίνουν το αίμα τους. Έχουν κρότομα τώρα, με χτίσες μέσα στα βουνά. Πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στα βουνά. Πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Ένα από μάγους το σώμα του μαγιού, το πούνε θάψει σ' ένα μνήμα του πελαγού. Πάρθει ένα από μάγους το σώμα του μαγιού, το πούνε θάψει σ' ένα μνήμα του πελαγού. Βαθύ πηγάδι το πούνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίσω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίσω. Έχουν πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Έχω πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση. Έχω πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Έχω πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση. Thank you.
Στην ΕΤ 1, όσο γίνεται πιο επάξια και όσο γίνεται πιο τρυφερά και πιο αληθινά, όσο γίνεται πιο ιστορικά και ηρωικά, σε μια εποχή που εκλείπουν οι ήρωες, σε μια εποχή που ο καθένας βολεύεται κάτω από το δικό του προσωπικό βόλεμα, τη δικιά του την γνώση, που είναι μέσα σε εισαγωγικά η γνώση, σε μια εποχή που ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς να φουγκράζεται τι συμβαίνει γύρω του. Και βέβαια, το μέτρο της αντίθεσης όλων αυτών που είπα είναι η προσωπικότητα που μας έκανε την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Μίκη Θοδωράκη, θέλω να ζητήσω εγώ ταπεινά συγγνώμη για μια προδοσία που σου έχω κάνει. Όταν ήμουν μικρός, ακόμα στην περίοδο της είχα ανάγκη βιοπορισμού και επειδή είχα την δυνατότητα να παίζω και να τραγουδάω τραγούδια, μεταξύ άλλων ήταν ακόμα Χούντα και μαζί με τον Θανάση τον Καϊφίλια σε μια, και τον Γιώργο τον Ζωγράφο σε μια μπουάτ, δεν είχε γίνει ακόμα η μεταπολίτευση, τραγουδάγμα τραγούδια του Θοδωράκη. Και μας κάλεσαν κάποια στιγμή στο... αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημο γι' αυτό που έκανα. Στην αστυνομία. Βλέπω το μπροστά τον Ζωγράφο, μου λέει, είσαι τραγούδια και τραγούδια του Θοδωράκη, λέει ο Ζωγράφος, ναι, γιατί, συμβαίνει τίποτα. Και τον πιάνει ένας, τον ρίχνει από αυτό, λέει, θα σας κουτουλήσω, γιατί ο Ζωγράφος είναι ένα μυστήριος άνθρωπος, ναι. Κόλλανε που λέμε. Ναι. Μία άλλη τραγουδίστρια πάλι τη ρώτησε, εσύ τραγούδισε στο Δωράκι, λέει, ναι, στραβάνει ένα χαστού και έρχεται η σειρά μου, εγώ τραγούδαγα και εγώ δικά σου τραγούδια. Τραγούδισε στο Δωράκι, λέω, όχι. Ο Πέτρος. Εγώ ήμουν ο Πέτρος. Λοιπόν, και σε αυτήν το λόγο της γι' αυτό τώρα είσαι τόσο πιστός. Ναι, είμαι πολύ πιστός. Λέω όχι, γιατί δεν το άντεχα αυτό. Το είχες δει προηγουμένως. Το είχα δει προηγουμένως. Είσαι πρώτος σαν ζωή μας. Ναι, νομίζω ότι... είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι, 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 είναι τρομερό. Βέβαια. Δεν πειράζει. Και ήσασταν όμως η αιτία, αυτό το όχι, να είναι για μένα η αφορμή και να έρθω αντιμέτωπος με τον εαυτό μου. Ήσασταν η αιτία που και εγώ μπήκα στη διαδικασία του με τις πολύ μικρές μου δυνάμεις, άλλωστε ήμουν 15 χρόνια τότε, του αντιδικτατορικού αγώνα. Και όταν μετέπειτα, γιατί είμαι και εγώ κατεξοχήν της γενιάς του Πολυτεχνείου, μετά τα επεισόδια του Πολυτεχνείου, φυλακίστηκα και εγώ, βέβαια όχι καμία σχέση με τη δικιά σας, αλλά με τη δικιά σας. Μπράβο σου. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι, ξέρετε, το τρομερό για μας, ανήλικοι, μας βάζανε μαζί με τους ποινικούς που κατά επανάληψη έχετε μιλήσει γι' αυτό. Έζησα στο πετσί μου. Σε ποια φυλακή σε πήγανε? Στον Κορυδαλό. Πρώτα στην Κέρκυρα και μετά στον Κορυδαλό. Α, έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά λέω ότι... Σου δίνω αίσθημα που είσαι φυλακή, γιατί... Ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, ευτυχώς ήμουνα και εκεί. Ήμουνα συνεχώς ένας άνθρωπος που ελισσόμουν. Όχι σαν και εσάς, εσείς είστε... Δεν υπάρχει, προς Θεού, μην φανεί ότι υπάρχουν συγκρίσιμα ποσά σε αυτά που λέω. Αλλά η δημόσια συγγνώμη είναι πραγματική. Όπως μέσα εκεί πέρα εγώ πάντοτε δεν πέρασα άσχημα, δηλαδή δεν έφαγα ξύλο όπως άλλοι συναγωνιστές και τέτοια, γιατί έλεγα συνεχώς ψέματα. Ήταν ένας Ευαγγελινέλης εκεί. Δεν μπορούν να δέρουν και όλους, κουραζόταν. Ναι, όχι, είμαι και ψεύτης και διαπίστωσα ότι το ψέμα μερικές φορές βοηθάει, ναι, τη ζωή. Ναι, δηλαδή, ναι. Μου έλεγε ένας Ζουγανέλης, λένε, Ευαγγελινέλης αυτός από τη Μυτιλίνη, και πώς μου ήρθε και είπα ότι είμαι από τη Μυτιλίνη. Λέω, ναι, έχω μια καταγωγή. Μου λέει, μην ανησυχείς. Και έτσι την κλείτωσα. Ενώ δεν είμαι από τη Μυτιλίνη. Τέλος πάντων. Πάντως, να μην στενοχωριέσαι, γιατί και εγώ αρνήθηκα τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι, το είχα πει προηγουμένως, ότι υπήρχε ένας, τον Ιούνιο, ένα μήνα μετά τη Χούντα, ο στρατηγός Αγγελής έκανε την υπαριθμό 17 στρατιωτική διαταγή που απαγόρευε την αναμετάδοση μουσικής μου, και όποιος τραγουδούσε τραγούδια μου περνούσε από στρατοδικείο. Μάλιστα. Η πρώτη μάλιστα που πιάστηκε μια φοιτήτρια Σταθοπούλου δικάστηκε σε 18 χρόνια φυλακή. Γιατί είχε ένα δίσκο pick-up
επάνω στο ένα δίσκο δικό μου στο πικάπ της. Το 1968 με πήγαν εξόριστο στη Ζάτουνα. Και γράψατε και αυτό το πολύ ωραίο. Ναι, και έγραψα, λέει, εκεί λοιπόν στην αρχή ήμουν μόνος, μετά έφεραν και την οικογένειά μου. Ήταν η γυναίκα μου, τα δύο παιδιά μου, το σχολείο είχε 24 μαθητές, οι δύο ήταν τα παιδιά μου. Ήταν μονοθέσιο. Μάθανε γράμματα τουλάχιστον, παρένθεση κάνω εκεί. Έτσι και έτσι. Αλλά εκεί λοιπόν, λέω στη Μυρτώ, λέω, να κάνω μια αίτηση να φέρουν το πιάνο. Λέει, θα σου φέρουν πιάνο εδώ πέρα πάνω, κρατούμενος κλπ. Λέει, δεν κάνω, δεν χάνω τίποτα. Έκανα μια αίτηση λοιπόν, πήγε στην Τρίπολη, από εκεί πήγε στο Υπουργείο και μετά έρχεται η απάντηση ένα μήνα, λέει, μπορεί να φέρεις το πιάνο. Πήγε στη Βραχάτη η γυναίκα μου, έχει ένα αυτοκίνητο, φόρτισαν το πιάνο πάνω, το φέραν στη Ζάτουνα. Είχα τότε προσωπική φρουρά 18 χωροφύλακες. Μόλις είδα το πιάνο, το πιάσανε όλοι μαζί, το ανεβάσανε πάνω. Πολύ βαρύ. Το βάζουν στη γωνία, οι χωροφύλακες λέει, τώρα θα έχουμε και διασκέδαση, ακούμε και πιάνο. Το βάλανε εκεί, εγώ δεν έπαιζα πιάνο. Μου λέει, Μυρτώ, γιατί δεν παίζεις πιάνο. Οι χωροφύλακες από κάτω το βράδυ λέγει, κύριε Μίκη, θα ακούσουμε πιάνο, θέλω να έχει συναυλία. Ωραίο. Λέω, μήπως είναι παγίδα. Γιατί εγώ τώρα είμαι εξόριστος εδώ. Έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, έβγαινα 2 ώρες την ημέρα έξω. Αν λέω, παίξω ο Θεοδωράκη. Να πάω γραμμένος. Να πάω στα το δικείο. Μήπως μου φέραν το πιάνο για να παίξω Θεοδωράκη και να μου πούνε παίζει Θεοδωράκη και να με πάνε και να πάω 18 χρόνια φυλακή. Λοιπόν, μου λέει η γυναίκα μου, τρελός είσαι. Λέω, αυτή είναι απίθανη η δικτάτορα. Μπορεί να είναι παγίδα. Και να πούνε, αφού δεν μπορούμε να το βάλουμε φυλακή, έτσι θα το βάλουμε, γιατί έπεσε Θεοδωράκη. Φαντάζομαι τώρα για δικαστήριο να είμαι, να δικάζουμε, διότι έπαιξα εγώ Θεοδωράκη. Αλλά δεν έπαιζα. Τελικά λοιπόν μετά μια εβδομάδα, κάθισα στο πιάνο, δεν μπορούσα, και αρχίζω λοιπόν να παίζω Χατζηδάκη. Αρχίζω λοιπόν εκεί ψηλά στον ημίτο, ταρατατάταρα, διότι στο μπαλκόνι ήταν κάτω όλοι οι χωροφύλακες. Λέω, Χατζηδάκης. Μπαίνω μέσα, άρχισα λοιπόν, λέω, αν παίξω παλιά τραγούδια, θα τα ξέρουν. Και έτσι άρχισα να γράφω καινούργια τραγούδια. Και κάθε φορά που έγραφα ένα τραγούδι, το τραγούδισα κιόλας, και βγήκα στο μπαλκόνι και έλεγα, πώς σας φάνηκε, λέει, πολύ ωραίο, Χατζηδάκης. Πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, βλέπεις ότι εσύ φοβόσουν να παίξεις το Θεοδωράκη και εγώ φοβήθηκα. Και δεν έπαιξε το Θεοδωράκη. Δημιουργούσα νέα τραγουδία και νέα Χατζηδάκης. Πραγματικά είμαι ένας Πέτρος, αλλά είμαι πάρα πολύ πιστός δικός σας. Ειλικρινά σας το λέω. Έπειτα ξέρετε, δεν ξέρω εσείς αν έχετε νιώσει όλοι εμείς οι αποδέκτες της δικιάς σας μουσικής και κυρίως της δικιάς σας κουλτούρας και ιδεολογίας. Εγώ οφείλω να σας πω και το λέω και δημόσια ότι ταυτίζομαι και με τις πολιτικές σας ιδέες. Αλλά θέλω να σας πω, δεν έχετε την τύχη του απόϊχου της μουσικής σας. Ξέρετε, όταν εγώ πρωτοπήρα στα χέρια μου στη Χούντα το Ματουχάζουν και άκουγα τα τραγούδια, ένιωθα ότι έκανα τη δικιά μου επανάσταση, ότι επαναστατούσα. Και μάλιστα τσίμπαγα και λίγο το volume, την ένταση, για να ακούνε και δίπλα, γιατί ένιωθα όμορφα που οι διπλανοί μου ήξεραν ότι εγώ είχα αυτή τη θέση. Δηλαδή, το να ακούει κανείς τη δικιά σας μουσική ήταν μια θέση. Πέρα από το ότι, ξέρετε, ένα τραγούδι που δεν ξέρω, το στρώσε το στρώμα σου για δυο, ενώ είναι ερωτικό, το είπα στην αρχή, το θεωρώ τεράστια πολιτικό τραγούδι. Διότι τέτοια φόρμα τραγουδιού μέχρι τότε δεν είχε βγει. Όπως επίσης μ' άρεσε και η συνεργασία σας με τις χοροδίες. Η πρώτη συνθέτης που εντάξατε χοροδίες, η Τερψιχώρη Παπαστεφάνου κλπ. Και άκουγα τις ανθρώπινες φωνές μέσα στη μουσική σας. Ναι. Και τις ενορχιστρώσεις σας. Και να σας πω και κάτι που ενδεχομένως να μην το ξέρετε. Κάποτε συνεπήρχα με τον Αλέξανδρο τον Πατσιφά και τον Καρίδη και το μεγάλο ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο. Που έμαθα πως είναι ο Ανδρέας Εμπειρίκος αφού πέθανε. Δεν ήξερα. Ενώ τον ήξερα ως κύριο Ανδρέα. Είχε κάνει και κάτι δίσκους τότε εκεί. Ναι. Απαγγελοίδες, ναι, απαγγελοίδες. Ναι, και έλεγε ότι ο μεγαλύτερος, σας αποκαλούσε σουρεαλιστή. Εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Σοβαρά, γιατί. Δεν το γνώρισα αυτό. Ναι, είμαι σίγουρος ότι είναι. Α, έτσι. Και αισθανόταν λίγο άσχημα γιατί ο Μίκης δεν μελοποιήσει. Δικά του πράγματα. Ναι, βέβαια, είναι λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα να μελοποιηθούν, ναι.
ως ορατόριο κλπ. Ήταν ωραία ποίηματα, ναι. Είχε καλό ωραία ποίηματα, ήταν σπουδαίος. Σπουδαίος και πολύ σεμνός άνθρωπος, γι' αυτό ναι. Και ενδεχομένως δεν σας πλησίασε. Είναι όπως... αυτός που έκανε και ζωγραφική, ο Εγγονόπουλος είναι αυτός, και αυτός σουρεαλιστής. Ήταν και καφή ναι, ο Εγγονόπουλος. Βρήκωσε, έκανε και κάτι βιβλία μετά. Ναι. Τα οποία ήταν... Ήταν από την οικογένεια των εφοπλιστών και τέτοια, αλλά είχε μια δικιά του διαδρομή. Ναι. Όπως επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση και φάνηκε και η μεγαλοσύνη του όταν πήγα στο σπίτι του Γιάννη του Ρίτσου, που ήταν προέκταση της πλούτης μάνας μου εκεί στην Κόρακα, Μιχάλη Κόρακα. Ναι. Που, και πήγαινα συχνά κι εγώ, ναι. Είχε, δεν ξέρω, όταν η ΕΡΤ, πάλι ήμουν υπάλληλος εγώ στην ΕΡΤ τότε και έκανε τα 70χρονα του, είχε μια φωτογραφία σας. Και μου, λέω, μου λέει, μα αν δεν ήταν ο Μίκης, εμείς θα είμαστε διαφορετικοί, ας πούμε. Μου είχε πει ο Αλυσμόνητος. Ανέγας ο ναι, Ρίτσος. Δεν το συζητάω. Γι' αυτό και εμείς του κάνουμε ένα αφιέρωμα, γιατί νομίζω ότι αυτή η σιωπή για τον Ρίτσο είναι και λίγο η θελημένη. Ήταν ένας ποιητής ο οποίος δεν αρνήθηκε να θυσιαστεί μέχρι το τέλος για τη δημοκρατία. Ήταν μεγάλη ηλικία και αναγκάστηκε να πάει εξόριστο στη Λέρο. Ναι. Ενώ μπορούσε να πει, τέλος πάντων, πάει με καλό παιδί. Ναι. Μια κουβέντα να πει. Δεν θέλανε πολλά. Αλλά αυτό το παράδειγμα του μεγάλου ποιητή που είναι συχνώς και μεγάλος άνθρωπος και μεγάλος πολίτης που λέμε, αυτό δεν το θέλω. Φτάνουμε στο τέλος και να σας ευχαριστήσω διπλά για την ξεχωριστή πραγματικά τιμή με τη σωστή υπόσταση της λέξης τιμής και όχι με την τιμή της ύλης αλλά με την τιμή του υλικού σας. Θέλω να καλέσω εδώ μια τραγουδίστρια που σύμφωνα έτσι και από τον τρόπο που μιλάει, που αναφέρεται σε εσάς, σας αγαπάει ιδιαίτερα και σας εκτιμά και τραγουδάει τα τραγούδια σας. Και να πω ότι είναι και προσωπικά αγαπημένη μου η Γλυκερία. Η Γλυκερία. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε. Κύριε Μίκη, τι κάνετε. Να σας φιλήσω. Ξέρετε εγώ γιατί τη θεωρώ κατεξοχήν δικιά σας τραγουδίστρια, ακόμα και όταν δεν τραγουδάει δικά σας τραγούδια. Διότι είναι του παραδοσιακού τραγουδιού. Τραγουδάει τραγούδια δημοτικά, τραγουδάει τραγούδια των πανηγυριών, τρομερά, ενώ δεν έχει καταβολή τέτοια αντίστοιχη, τραγουδάει τραγούδια πανηγυριών, έντονα, έντεχνα ξέρω, τραγούδια. Ξέρω, την ξέρω, και δικά σας τραγούδια. Είναι ελληνική φωνή. Ναι, πολύ. Ό,τι είναι ελληνικό, το λέμε το δικό της τρόπο, αλλά και πολύ original, πολύ γνήσιο. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μου ξέφυγε λόγω ειδικών συνθηκών. Δεν σας ξέφυγε μάλλον. Για πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, έχουμε ναι. Μέλλον. Κύριε Μίκη. Η εποχή εκείνη που τραγούδησε στο Zoom, ξέρεις τι ναι, λέει. Ναι, τα θυμάστε. Βέβαια. Ναι, εκεί ναι, με πρωτοείδε πριν από μικρίσουν, πολλά ναι. Χρόνια, στο ξεκίνημα σχεδόν. Ναι, 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 σχεδόν. Ναι, 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 ναι. Είχαμε κάνει παραστάσεις στο Zoom ένα επιτελείο καλλιτεχνών, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Γιάννης ο Κούτρας, η Αλεξάνδρα. Κάναμε αφιέρωμα σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και εκεί με είδε πρώτη φορά και μ' άκουσε. Ερχόμαστε με τον Μάνο μαζί κάθε βράδυ γιατί μας άρεσε εκεί ο τρόπος που τραγουδάει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραίες εποχές. Ναι. Ελπίζω να ξαναζήσει η Ελλάδα. Αλλά έκανες πολύ σπουδαία καριέρα, πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και νομίζω ότι είσαι από τις τελευταίες έτσι, μεγάλες ελληνικές τραγουδίστρες του λαϊκού τραγουδιού. Το δημοτικό είναι άλλο πράγμα, το λαϊκό τραγουδιό, τραγούδι, το οποίο ξεκινάει από, ξέρω εγώ, από την Νίνου, η Σωτηρία Μπέλου, οι πολύ μεγάλες. Πολυπάνου. Η επιτρέπουμε τώρα και την... Από χτες στην τηλεόραση ξεχνάω το όνομα του Δωμάζου γυναίκα. Α, τη Βίκη Μοσχολιού. Γιατί αυτό το Μοσχολιού του λέω γυναίκα θα με σκοτώσει. Γιατί όχι. Η Βίκη. Είπα επίσης μεγάλη τραγουδίστρια και η Αλεξίου βέβαια. Η Γλυκερία είναι η... Δεν υπάρχει πια έτσι τόσο μεγάλη τραγουδίστρια. Όχι, η Γλυκερία είναι μια... Έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα διότι... Ξέρεις, κολυμπάει σε όλα τα είδη, λες και είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή λέει δημοτικό τραγούδι, λέει νησιώτικο, λέει πανηγυριτζίδικο, λέει λαϊκό, λέει δικά σας, λέει του Χατζηδάκη. Δηλαδή είναι... Τα βιώνει. Τα βιώνει. Όταν τα βιώνει, τη βλέπεις, δίνεται το ολόκληρο. Εγώ νομίζω δεν μπορείς να τραγουδάς αλλιώς αν δεν βιώνεις τα τραγούδια, τα διεκπεραιώνεις αλλιώς. Και όχι μόνο αυτό, ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις μόνο εσύ, το καταλαβαίνουν και οι αποδέκτες σου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και εμένα μαζί με αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που φιλοξενείτε στο αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Βεβαίως σαν κορμός είναι ο Μίκης και τα τραγούδια του. Ελπίζω και εγώ να τα πω καλά. Έτσι. Μα τι, υπέροχα. Αλλά στο καλοκαίρι
τα ζήσαμε αυτά στο, ναι, στο Λυκαβητό. Είχαμε μια πολύ όμορφη εμπειρία, δύο συναυλίες που κάναμε. Υπέροχες ερμηνείες, ναι. Για τα παιδιά της Παλαιστίνης και μια αφιέρωμα, ναι, στο Μίκη. Κύριε Μίκη, θα έχω την ευκαιρία, και θα είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά μου την πορεία, του φθινοπόρου συναυλίες που θα γίνουν στην περιοδία της Ευρώπης. Α. Με την ορχήστρα σας. Είμαι και εγώ μέσα στους καλλιτέχνες που θα έχουν τα τραγούδια σας. Και θα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Λιγερία. Ενώ έχεις μια θητεία άξια και τόσα χρόνια, που αισθάνεσαι, λες και είσαι μια καινούργια τώρα τραγουδίστρια, που θα μπαίνεις σε μια άλλη... Πάντα έτσι αισθάνομαι. Ναι. Πάντα δεν έχει βεντετισμό. Καθόλου. Είναι απλή. Και αυτό και το μεγαλείο της, γιατί απλότητα είναι. Γιατί ζει με τη μουσική, δεν έχει ανάγκη να κάνει τίποτα άλλο. Έχεις εντύπωση ότι όταν κάνει ένα τραγούδι και το βιώνει, είναι ικανοποιημένη, δεν θέλει τίποτα άλλο. Μπορείς να πεθάνει την άλλη στιγμή, τη βλέπω εγώ έτσι. Αυτό είναι το μέτρο των μεγάλων καλλιτεχνών. Βέβαια. Θυμάμαι όταν δίθενα τον Βυθικότση που έβγαινε, γιατί ο Βυθικότση είχε και ένα μουστακάκι. Ναι, μικρό έτσι. Ναι. Και ερχόταν μουσάκι μου έλεγε, περνάει ο τσολιά σου. Και έβλεπε σε έναν άνθρωπο που είναι σκληρός και λοιπά, έτσι, τι θα κάνει. Και όταν έκανα τα χέρια μου έτσι και ξεκίνησα την εισαγωγή και έκανα το στόμα και έκανα το απογεννόμαστε όλοι. Αυτός δε χανόταν, δηλαδή και εγώ χανόμουν όλοι μαζί. Τον κοίταζε έτσι μέσα από τα μάτια μου και λοιπά και το βλέμμα του είχε φύγει πια. Και αυτή ήταν η μεγάλη απογείωση, γιατί εμείς στις λαϊκές συναυλίες τις κάναμε χωρίς αυτά τα περίφημα μηχανήματα που έχετε και λοιπά. Ναι. Το κοντραμπάσο ήταν φυσικό. Φυσικό, ναι, βέβαια. Ένα, ναι, πιάνο είχαμε και τα δύο παιδιά είχαν τις ενισχυτές. Μάλιστα. Αλλά ο κόσμος ανατρίχεσαι. Αντίθεση κυρίως από το, γιατί είχα πολύ σπουδαίους ερμηνευτές. Εγώ νομίζω ότι είναι τα τραγούδια σας που περικλίνουν όλο αυτό το μεγαλείο. Χωρίς τους ερμηνευτές δεν έκανα και πολλά πράγματα. Να σου πω, κυρία μου, εσένα από τα τραγούδια του Μίκη, ποια σ' αρέσει να τραγουδάς περισσότερο? Όλα μου αρέσουν. Μου αρέσουν, ναι, πολύ τα λαϊκά του. Νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος, ναι, λαϊκός δημιουργός. Και εμένα με αυτή η Μαργαρίτα Μαργαρό. Και να σου πω για ένα μυστικό τώρα, ότι σκοπεύουμε στο άμεσο μέλλον, όχι πολύ αργά, να κάνουμε μια συλλογή από τα σκόρπια τραγούδια του Μίκη, να τα δισκογραφήσουμε. Να τα κάνουμε. Μας έχει δώσει την άδεια. Ξέρω, είναι πολύ, είναι ανοιχτός άνθρωπος. Βέβαια. Τα τραγούδια δεν σταματάνε πουθενά, έτσι δεν είναι. Νομίζω πρέπει να πηγαίνουν σε πολλές ερμηνείες. Ναι, είναι τρομερό. Εγώ διάλεξα για τη Λυκερία το καλοκαίρι, καθώς μια εβδομάδα, για να κάνει το δίσκο της και διάλεξε 100 τραγούδια. Μα τι να πρωταφήσεις από το 100 τραγούδια, λέω, ας τα ακούσει όλα. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να... Γιατί είναι ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, που είναι μπαλάντα. Ας το πούμε, γιατί μπορεί να τα πει τα πάντα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όμως, κύριε Μίκη. Τι να αφήσεις? Αυτό είναι. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Τι τραγούδι να αφήσεις πίσω του Μίκη Θοδωράκη? Δεν μπορείς να επιλέξεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τρομερό. Μια φορά μου έκανε εντύπωση όταν είδα τον φίλο μου, τον συγχωρεμένο, τον Νικόλα Άσημο, που ήταν τελείως από τις, πίσω από το φεγγάρι άνθρωπος, στην πίσω πλευρά του φεγγαριού, ξεκίνησε με άλλες ιδέες, αλλά κατέληξε άσχημα, όπου αυτός δεν την τραγούδευσε άλλους συνθέτες, γιατί ήταν χειροτέχνης μουσικός, δηλαδή δεν είχε αυτό. Είχα συγκινηθεί που τραγούδισε το Αστέρι μου φεγγάρι. Τώρα ένας άγριος όσον αφορά την κοινωνία χαρακτήρας, επιθετικός. Και όμως μ' άρεσε πολύ με το τραγούδι για το Αστέρι μου φεγγάρι μου και μου λέει, μου είχε πει ότι ήταν και αφορμή να γράψει το Παπάκι. Ένα τραγούδι που το είπε μετά, ένας περιθριακός κατά τα λεπτά, ο Νικόλας Άσημος, ναι, έφυγε κάτι από άσημος. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που εκδηλώνονται τόσο έτσι επιθετικά, αν θέλεις, ναι, χωρίς να είναι κακοί, κρύβουν πιο πολλές ευαισθησίες, ναι, κατά, ναι, βάθος. Ναι. Γι' αυτό και εκδηλώνονται έτσι. Ναι. Κάποια πληγή, έχουν κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Ναι, γιατί καταφέρατε μέσα σε αυτά τα χρόνια να κάνετε ανθρώπους με αντιθέσεις, με την αισθητική σας, να τους περιβάλλετε και είτε άμεσα είτε έμεσα να τους αγαπήσετε και αυτοί να μπουν μέσα στα χνάρια της δικιάς σας της έκφρασης. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο δώρο, γιατί ξεκινήσαμε τις εκπομπές με δώρα και λέμε δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο από την δώρο, ύπαρξη του ιδίου του Μίκη Θοδωράκη του Μεγάλου. Λοιπόν. Ο Μίκης Θοδωράκης είναι η εποχή που ο μουσικός μας πολιτισμός γνώρισε μια σπουδαία ανάταση. Και αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα τα πράγματα. Βέβαια. Και τα έχουμε εμείς ως εφόδια αυτά για το μέλλον. Και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για αυτούς που έρχονται. Απλώς εγώ περιμένω να μας γράψετε και άλλα τραγούδια.
να μας γράψετε και άλλα τραγούδια. Και τώρα από εκεί ύψουν, γιατί όχι. Από εσάς δεν εξαρτάται. Είναι θέμα εγκυμοσύνης. Είναι θέμα εγκυμοσύνης. Δεν γίνονται έτσι. Όπως η Παναγία, η οποία μίλησε το κρίνο. Εμείς δεν μίλησουμε κρίνα, εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Θέλουμε τον ίδιο τον έρωτα. Ναι. Η εγκυμοσύνη της μουσικής είναι πραγματικά κάτι που έρχεται ή δεν έρχεται. Έτσι. Δεν για το τραγούδι, δεν το φτιάχνεις. Γίνεται, δεν γίνεται, δεν είναι. Τώρα βέβαια κάνουν πολύ, κάνουν αυτά, αλλά ειδικά το συμφωνική μουσική που είναι να κάνεις. Αναγκάστηκαν αυτά, κύριε Μίκη. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Εγώ έλεγα πάντα ότι η συμφωνική μουσική μπορεί να είναι και μια κυρία 70 ετών, η οποία με λίγο ημίφος, με αυτά, με πολύ έτσι ψημίθια κλπ, να φανεί και σαν Μέρλιν Μονρόε τελικά. Έτσι, γιατί είναι η κρυφή φωτισμή κλπ. Το τραγούδι είναι ένα κορίτσι 15-16 χρονών, γυμνό στην άμμο, με πολύ ήλιο. Εκεί όλα τα λατώματα φαίνονται. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, είσαι ή δεν είσαι. Φαντάζεσαι τώρα, αν τρέχεις και μια γραία 70 ετών στην άμμο ολόγυμνη, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Αλλά αυτό γίνεται με το τραγούδι, δεν μπορεί να γίνει. Είναι απλό πράγμα. Και βγαίνει ολόσωμη. Ένα συμφωνικό έργο με το γράψει ένα χρόνο. Το τραγούδι θα βγει σε 3 λεπτά. Όσο κάνει να το τραγουδήσει, δεν έχει παραπάνω. Μάλιστα. Ή βγαίνει, δεν βγαίνει. Και πρέπει να αποδείξει μετά ότι είναι. Ναι, δεν βγαίνει. Τώρα αυτά πώς γίνονται είναι μυστηριώδη πράγμα. Λοιπόν, τι θα μας πεις. Να πούμε τραγούδια. Ναι. Θα πούμε από τα τραγούδια της Ανατολής ένα ωραίο ζεμπέκ, τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Θα πούμε Βύρβο, Κοιμήσου Αγγελούδη μου. Α, ναι. Και βλέπουμε. Διαφορετικά βλέπεις και το ένα είναι μπαλάντα. Ναι, μα. Και το λέει εκπληκτικά το τώρα. Το άκουσα στην οικογένειά για πρώτη φορά πέρσι. Λοιπόν, και κυρία μου, σε υπερευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ειλικρινά το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Σαν τα σπίτια.
άντρας στο κορμί και στο μυαλό. Και να σε πάντα μες στο δρόμο τ' αγκαλιά. Ότι να δανειστώ τη φράση του ποιητή, ότι πραγματικά του μαρνέρου του ποιητή, ότι ένας ωκεανός δεν μπορεί να χωρέσει σε ένα ποτήρι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ.